έχει οδηγήσει σε απελπισία χιλιάδες οικογένειες που κινούνται πια στα όρια της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Οι γονείς βλέπουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που ονειρεύονταν, το σχολείο αποκτά έντονα ταξικά χαρακτηριστικά και το επαγγελματικό μέλλον όσων παιδιών τελικά τα καταφέρουν είναι αβέβαιο. Υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και με κύριο συμμέτοχο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ιδού πως εξηγεί ο νομελίστας οικονομολόγος Στίγλιτς, σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου, σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις τι συνέβη. Το μεγάλο κράκ του 28 μας είχε μάθει ότι πρέπει να υπάρχει μία δυστυχία ανάμεσα στα κίνητα κέρδους, βάσει των οποίων λειτουργεί η αγορά και το γενικότερο κοινωνικό όφελος. Το κοινωνικό συμφέρον έπρεπε να συνδυάζεται κάπως με το κίνητο του κέρδους και να θέτει κάποια όρια του κέρδους. Επιτρέψαμε όμως στις αγορές χρήματος να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που να φέρνει τρελά κέρδη στις ίδιες, αλλά κανένα όφελος στο σύνολο. Έτσι δημιουργήσαμε γιγάντιες τράπεζες που κερδοσκοπούσαν το ασφαλούς γιατί ήξεραν το μεγάλο μέγεθος της κέρδης της ζημιάς θα υποχρέωναν εν τέλει το κράτος μας να τις διασώσει και να φορτώσει τις ζημιές στο δημόσιο ταμείο. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος που είπε την αλήθεια. 150 χρόνια πριν, 200 χρόνια πριν, ο ίδιος ο Τόμας Τζέφερσον, ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε διαγνώσει. Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από την εξουσία, την αστυνομία και το στρατό μαζί. Και σαν έκπληξη βέβαια, ένας από τους κύριους συμμέτοχους σε αυτή την κρίση, ο Άλαν Γκρίνσπαν, διαπιστώνει τον Οκτώβριο του 2008 όταν καλείται να καταθέσει στη γερουσία το εξής. Είμαι συγκλονισμένος. Ανακάλυψα το μοντέλο που πίστευα ότι εξηγούσε τη θεμελιότητα του μίσου του κόσμου μας είχε ένα λάθος. Διαφωνώντας επί της ουσίας για την εξουσία που είχαν αποκτήσει οι τράπεζες με την ακαλύνωτη κερδοσκοπία. Και στη μέση όλης αυτής της δίνης βρέθηκε η Ελλάδα. Και η Ελλάδα χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη τάξη πνευματόζωων. Η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί διατεκμηρίωσε τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είτε γιατί εξυπηρετούσε αλλότρια συμφέροντα, αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειριστεί την κρίση. Η πολιτική εξουσία εξασκώντας τεχνικές και σοκ και δέος, που τις πήρε επιτυχημένα από τον τομέα του marketing και του management, φροντίζει να κρατά τους πολίτες όμοιρους σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον φόβου και ανασφάλειας. Κάποιοι προσπαθούν να μας πούν ότι όλοι φταίμε. Μιλούμε με τους εξεταστές του Μεσαίωνα, όπου έκυγαν υποτιθέμενος μάγος. Εάν ο μάγος κεγόταν στην πυρά, τότε ήταν αθώος. Ενώ αν διέφυγε, τότε ήταν μάγος. Πώς ήταν δυνατόν βέβαια να διεφύγει κάποιος από την πυρά. Την ίδια ώρα τα ΜΜΕ της χώρας χρησιμοποιούνται για να αξιοποιήσουν σε βάρος του ίδιου του λαού την αγωνία του κόσμου. Ο Κοντορσέ το 1790 είχε πει το εξής. Κάθε φορά που η τυραννία προσπαθεί να υποτάξει τη μάζα ενός λαού στη θέληση ενός από τους εκπροσώπους της, ένα από τα μέσα στα οποία υπολογίζει είναι οι προκαταλήψεις και η άγνοια των θυμάτων της. Ο ένας πολίτης βλέπει το εισόδημα να συρρυκνώνεται και το κοινωνικό κράτος να καταστρέφεται. Την ίδια ώρα διαβάζει για ερβετίες, πολιτικούς που θα έχουν πλακάνει πλακάκια και πολιτικούς που να εμφανίζουν την εικόνα του τηλεοπτικού σχολιαστή. Η φοροδιαφυγή όλο διαφεύγει. Η παιδεία, η υγεία αποκτούν ταξικά χαρακτηριστικά της εποχής του Μεσοπολέμου. Το 1949 ένας Αμερικανός παίκτης του baseball είπε το εξής. Το δημόσιο έλλειμμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που δαπανάει η κυβέρνηση και τα χρήματα που τολμά να εισπράξει. Ταυτόχρονα υποβάλλεται σε ένα ιδιότυπο σκοτσέζικο ντους όπου τις μονές μέρες ανήκει στο ευρώ, τις υγιές μέρες έχει καταλήξει στην δραχμή, ενώ τα Σαββατοκύριακα μάλλον είναι στην δεύτερη ταχύτητα της Ευρωζώνης. Σταντευμένοι κονδυλοφόροι μας προειδοποιούν και κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουμε, αλλά δεν μας λένε το κόστος της εκπόρνεσής μας. Μας προειδοποιούμε ότι κοιτάζησαμε πάνω από το όριο μας. Και πρέπει να αποδεχτούμε επιστοποίηση στη δεκαετία του 70, του 60, του 50, για πότε, για όλη μας τη ζωή. Το 1928 ένας Αμερικάνος αστροναύτης, ο Φρανκ Μπόρμαν, είπε «Ο καπιταλισμός χωρίς χρεοκοπία είναι σαν τον χριστιανισμό χωρίς την κόλαση». Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε μια διαφορετική φωνή, να μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε πάρα πολύ παράδοση στην κόλαση για να μπορούμε να διαλύσουμε τον δρόμο. Εάν υπάρχει ένας τρόπος να ξεφύγει η Ελλάδα
από τον εναγκαλισμό των διεθνών κέντρων και να αναδείξει τα αποτελέσματά της. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Δημήτρης Καζάκης, που είναι οικονομολόγος αναλυτής με επαγγελματική διαδρομή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κύριος Καζάκης αρθρογραφεί σε τακτική βάση στην εφημερίδα Ποντίκη και στο περιοδικό Hellenic Nexus. Έχει καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο Ράδιο 989. Έχει εκδώσει το βιβλίο Ελληνική Πομπία, το χρονικό μιας αποπαραγγελτής της χρεοκοπίας, πρόσφατα το Δεκέμβριο του 2011, από τις εκδόσεις του Ποντίκη. Και έχει διαματίσει κύριο ρόλογο στη συγκρότηση του Νέου Παλαϊκού Μετόπου, το οποίο είναι ιδιωτικό μέρος. Έχουμε την τιμή λοιπόν να το φιλοξενούμε μαζί μας και θα του δώσουμε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Όσοι από εσάς είναι όρθιοι και θέλουν να αναμεταδίδετε και στην Α2, στη δεύτερη αίθουσα που βρίσκεται πλάι, και από εκεί θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στη δεύτερη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Τριανταφύλλου. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας καλωσορίζουμε και επισήμως στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και τελικά θέλουμε να μας απαντήσετε στα εξής. Ευρώ ή δραχμή? Ποιο νόμισμα είναι πιο συμφέρον για τη χώρα μας? Και ποια σχέση υπάρχει στη σημερινή οικονομική πολιτική που ασκείται από τους υπεύθυνους με τις δημοκρατικούς θεσμούς? Και τελικά, κύριε Καζάκη, τι είναι προτιμότερο? Ένα άθλιο τέλος, εντός εισαγωγικών το άθλιο, μια χρεοκοπία ή μια αθλιότητα που συνεχίζεται? Αυτά είναι διάφορα μερικά από τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Ο λόγος ανοίξει εσάς. Λοιπόν, χαίρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σαφής στο πρόβλημα που μας απασχολεί σήμερα και με βάση τις εξελίξεις που έχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί στην κατάσταση που βρισκόμαστε ουδείς γνωρίζει τι μας ξημερώνει αύριο. Κυριολεκτικά μιλώντας, τι ξημερώνει Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες αρχικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για να καταλάβουμε το πρόβλημα. Το πρώτο είναι, μας λένε όλοι ότι πρόκειται για μια οικονομική κρίση. Δεν είναι μια συνηθισμένη οικονομική κρίση. Το παγκόσμιο σύστημα, από την εποχή που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύστημα, από την 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, έχει γνωρίσει πάρα πολλές οικονομικές κρίσεις. Καμία από αυτές δεν είναι σαν τη σημερινή. Το δεύτερο, γιατί δεν είναι σαν τη σημερινή? Γιατί ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοια συγκέντρωση κεφαλαίων σε αυτό το επίπεδο που έχουμε σήμερα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, να σας πω συγκεκριμένα μια έρευνα που έγινε από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης για τις μετοχικές διασυνδέσεις 3 εκατομμυρίων εταιριών παγκόσμια, βρήκαν ότι όλες αυτές οι 3 εκατομμύρια περίπου επιχειρήσεις διασυνδέονται και τελικά οδηγούν μέσα από πάρα πολλούς διαφορετικούς δρόμους σε 40 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν ή κινούν 1.200 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμια, όταν το παγκόσμιο ακαθάριστο χώρο προϊόν, δηλαδή το προϊόν που παράγει ο πλανήτης σε υπηρεσίες και προϊόντα, δεν υπερβαίνει τα 65 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή οι 40 χρηματοπιστωτικοί οίκοι έχουν σχεδόν 20 φορές το παγκόσμιο προϊόν στα χέρια τους και το διακινούν. Σε αυτούς χρωστάμε όλοι, σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, ενώ όλα τα νοικοκυριά, όλες οι εταιρείες, όλα τα κράτη, σε αυτούς χρωστάνε. Η ερώτηση που συνήθως γίνεται, καλά, που χρωστάμε όλοι μας, ας πούμε. Τέτοιο μέγεθος και τέτοια υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στην ιστορία αυτού του συστήματος, όπως το λέμε, το ονομάζω καπιταλισμό. Άλλοι λένε οικονομία της αγοράς, δεν έχει σημασία. Η σημασία να το κατανοήσουμε. Αυτό το σύστημα που βασίζεται στην κατηγορικοποίηση των νόμων της αγοράς και γεννήθηκε περίπου στο 16ο-17ο αιώνα, ποτέ άλλοτε δεν είδε σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοια υπερσυγκέντρωση. Αυτό ακριβώς καθορίζει και το γεγονός ότι δεν είναι εύκολη η διέξοδος από αυτή την κρίση. Μπορεί να είναι θεωρητική δυνατότητα
να έχει τη θεωρητική δυνατότητα το σύστημα να βγει από αυτή την κρίση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια πραγματική δυνατότητα. Διότι πώς καταστρέφεις αυτό τον όγκο των κεφαλαίων προκειμένου να ανασάνει η οικονομία, να μπορεί δηλαδή η οικονομία να μπει σε έναν ομαλό κύκλο ξανά? Δεν γίνεται. Ιδιαίτερα όταν τα χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα, αυτά δηλαδή που αντιπροσωπεύουν αυτή την τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίων, σήμερα ελέγχουν τα πάντα. Την πολιτική, τα κράτη ή αν θέλετε έχουν οικονομικά μεγέθη πολύ μεγαλύτερα από τα κράτη. Θα σας πω χαρακτηριστικά στην Ευρωζώνη, γιατί είχε επικεντρωθεί η κρίση στην Ευρωζώνη, δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την επιφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ειδικά στην Ευρωζώνη, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, είναι περίπου 4,5 φορές. Η οικονομική επιφάνεια των τραπεζών της Ευρωζώνης είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη από το καθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωζώνης ως σύνολο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το τραπεζικό σύστημα δεν υπερβαίνει το 67% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και κάπως μπορούν να το διαχειρίζονται, κυρίως με το μηχανάκι που κόβει χρήμα συνέχεια. Αυτό βέβαια σε βάρος κοινωνίας δεν έχει να κάνει με την. Απλά προσπαθούν να διατηρήσουν μια πλασματική ισορροπία τη στιγμή που η Ευρωζώνη καταραίει. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι οι δύο μεγάλες γερμανικές τράπεζες, η Deutsche Bank και η Commerzbank, έχουν οικονομική επιφάνεια περίπου 10 με 20% μεγαλύτερη από το ΑΕΠ, ακαθάριστο χώρο προϊόν για να ξέρουμε τα ακρονίμια, της Γερμανίας. Έτσι, η BNP, η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή τράπεζα στον κόσμο, έχει το 140% η οικονομική της επιφάνεια, το 140% του ΑΕΠ της Γαλλίας, που είναι η έδρα της, υποτίθεται. Η Dexia, την οποία για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια ο Βέλγος και ο Γάλλος φορολογούμενος βάζουν χοντρά το χέρι στην τσέπη για να τη διασώσουν, δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, έχει το 120% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος του Βελγίου. Και η Fortis, άλλη μια εντελώς προβληματική τράπεζα, 2,5 φορές το ΑΕΠ του Βελγίου. Και πάει λέγοντας. Αυτό ακριβώς, αυτός ο χαρακτήρας της κρίσης έχει κάνει πάρα πολλούς αναλυτές να πούν ότι εδώ μιλάμε για μια τερματικού χαρακτήρα κρίση. Μια κρίση δηλαδή την οποία δεν βλέπουμε να υπάρχει στρατηγική διεξόδου. Αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπουμε είναι πυροσβεστικά μέτρα. Μέτρα δηλαδή πυρόσβεσης των ακραίων εξελίξεων ή συνεπειών αυτής της κρίσης, όχι στρατηγική αντιμετώπισης. Και αυτό είναι φυσιολογικό, διότι μια κορυφαία στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της κρίσης θα ήταν να αποφασίσουν συλλογικά αυτοί που εκπροσωπούν το παγκόσμιο σύστημα και να πούν, κοιτάξτε να δείτε, είναι υπερβολικά διωγγωμένο το τραπεζικό σύστημα ή αυτό που λέμε χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, χρηματιστικό κεφάλαιο, και το κουρεύουμε. Ορισμένοι από τους αναλυτές το λένε. Να, τι ωραία, να περιμένουν οι Έλληνες να αποφασίσουν λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα κουρέψουν το σύστημα. Προσέξτε τώρα, για να πάμε σε ισορροπία ξανά στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρωζώνη να κουρευτεί κατά 17 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης είναι 10. Θα ήθελα να δω το μάγκα πολιτικό που θα τα βάλει με τους τραπεζίτες και τους τραπεζίτες και τους επιβάλλει να κόψουν 17 τρισεκατομμύρια από τα ενεργητικά τους. Που σημαίνει από τις χορηγήσεις, τους τίτλους που έχουν εκδώσει και προσδοκούν κέρδος, τα παράγωγα που διακινούν στη διεθνή αγορά, όλα αυτά που αποτελούν το ενεργητικό μιας τράπεζας. Ο μόνος βέβαια που μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο, γιατί και εγώ είμαι αυτές τις άποψες, δεν μπορείς να επαναφέρεις κάποιο τύπου ισορροπία, τέλος πάντων, ή να βγεις από αυτή την κρίση αν δεν επιβάλλεις αυτή τη λογική, είναι οι λαοί. Και επειδή οι λαοί ξέρουν να δουλεύουν με βάση το κυρίο και το κίνητρο το δικό του συμφέρον και όχι το συμφέρον των τραπεζών, το σύνολο του συστήματος, του υπάρχοντος συστήματος, ακόμη και αν, όπως ο κύριος Στίγκλιτς προηγουμένως που αναφέρθηκε, κατανοούν ότι τέλος πάντων με αυτό το τέρας που λέγεται χρηματοπιστωτικό ή σύστημα ή χρηματιστικό κεφάλαιο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, ωστόσο απέναντι στην κίνηση των λαών τρέμουν πολύ περισσότερο γι' αυτό ότι το προασπίζονται και έρχονται οι σύμβουλοι του Γεωργίου Παπανδρέου ή του οποιοδήποτε πρωθυπουργού που καταδυναστεύει λαούς, χώρες και τους εκποιεί προς όφελος τραπεζικού κεφαλαίου. Προς το παρόν κυρίως
Επιλέχθηκε η δεύτερη όδος. Εφόσον λοιπόν έχουμε μια τόσο τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίων, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο? Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα των τραπεζών? Είναι να μην καταρρεύσει το ενεργητικό τους και μαζί με τα ενεργητικά τους καταρρεύσουν και οι ίδιες τράπεζες. Άρα, τι πρέπει να κάνω εγώ, σαν κράτος, σου λέει? Να ενισχύσω την κερδοφορία των τραπεζών, ακόμη και εκείνου του κομματιού που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει το ενεργητικό, να μην καταρρεύσουν και οι τράπεζες. Ναι, αλλά πώς θα το ενισχύσω όταν το κύκλωμα, το οικονομικό κύκλωμα δεν δουλεύει, έχει διακοπεί? Γιατί δεν υπάρχουν επενδύσεις στην παραγωγική οικονομία, δεν υπάρχουν δουλειές, άρα δεν υπάρχουν εισοδήματα, δεν κυκλοφορεί το χρήμα με ομαλό τρόπο όπως συνηθισμένα. Τι κάνω? Πολύ απλά. Εκποιούμε χώρες, λαούς, περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή τη φάση έχουμε βρεθεί. Πρέπει να εκποιηθούν χώρες και λαοί προκειμένου τα ενεργητικά, τα άρρωστα ενεργητικά των τραπεζών να διατηρηθούν πάση θυσία. Αυτό το καρκίνωμα απειλεί στην ουσία να φάει το δημιουργό του, το παγκόσμιο σύστημα αγοράς, και να το φάει σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά να το συντρίψει, να το αποσυνθέσει. Με μια διαφορά. Δεν υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από αυτό. Δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του ποτέ. Θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με θύματα, λαούς, χώρες, οτιδήποτε βιώνουμε. Εξού και το σύνθημα περί παγκόσμιας διακυβέρνησης, ιστορίες των δομών της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Ποιο είναι η λογική? Να έχουμε συγκεντρωτικές δομές εξουσίας, αντίστοιχες με τις συγκεντρωτικές δομές του κεφαλαίου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τις ρευστοποιήσεις κρατών, χωρών, εθνών, έτσι ώστε προς όφελος των άρρωστων ενεργητικών. Γι' αυτό σκεφτήκανε την παγκόσμια κυβέρνηση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας πληροφορώ, ότι είναι πρωτοπόρα σε αυτό το τομέα. Είναι τη δομή της παγκόσμιας κυβέρνησης την έχει δημιουργήσει ήδη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα με την 3-4 εβδομάδες, μάλλον την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, επισήμως πλέον έχουμε μπει υποκαθεστώς ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Έχουν καταργηθεί δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια, έχουν καταργηθεί το αυθύπακτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 για τη Βρετανία της Καπούλα, ρε. Όχι βέβαια για το λαό της, δεν νοιάστηκε για το λαό, το City. Προστατεύει το City, ξέρετε, το κέντρο, το τραπεζικό κέντρο, έχει το 43% της παγκόσμιας αγοράς παραγόγων και δεν θέλει να το χαρίσει στους Γερμανούς και στους Γάλλους. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, 26 λοιπόν οι υπόλοιποι υπέγραψαν και αποδέχτηκαν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία δίνει την εντολή και γράφει με βάση τις εντολές και τις κατευθύνσεις που δίνει, θα συντάσσονται από εδώ και μπρος όλοι οι προϋπολογισμοί της Ευρωζώνης με εξαίρεση δύο χώρες. Guess who, έτσι, Γαλλία και Γερμανία. Όλοι οι υπόλοιποι προϋπολογισμοί συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Κομισιόν. Ο κύριος Όλι Ρεν μας είπε με ένα διάγγελμα, το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε σχολιάστηκε, διάγγελμα αυτοκρατορικού χαρακτήρα. Λέει, τώρα που μου δώσατε τα εργαλεία, θα τα ασκήσω μέχρι τέλους. Λοιπόν, ποια είναι τα εργαλεία? Είναι τις λεγόμενες Six-Pack Agreement, τη συμφωνία των 6 κατευθύνσεων. Όπου η πρώτη κατεύθυνση είναι η κατάργηση κάθε έννοιας ορίμανσης ή εξέλιξης, μισθολογικής εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της ορίμανσης. Σημαίνει δηλαδή ότι η έννοια του μισθού, όπως το ξέρουν οι νομικοί και εργατολόγοι, δηλαδή η έννοια της συγκρότησης της αυτοτέλειας του μισθού που συνδέεται άμεσα με τα προσόντα, τις υπηρεσίες και τη δουλειά που προσφέρει ο εργαζόμενος, καταργείται, μετατρέπεται σε εργασιακό επίδομα, το οποίο μπορεί μόνο μερός να το επαναπροσδιορίσει ο εργοδότης ανεξάρτητα από την κατάσταση του εργαζόμενου. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να παίρνει 700 ευρώ και να καταλήξει μετά 35 χρόνια να παίρνει 500 ευρώ, πολύ λιγότερα, γιατί αυτό απαιτεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Και βεβαίως η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης καθορίζεται ως εξής. Μπαίνει η Βουλγαρία, ο Σονούπο επίσημα πλέον, έχει ειδική σχέση, αλλά μπαίνει στο ευρώ. Οπότε εκεί ο βασικός μισθός είναι 126 ευρώ το μήνα. Όταν θα έχεις λοιπόν 126 το βούλγαρο εργαζόμενο, δεν μπορείς να έχεις τον Έλληνα εργαζόμενο στα 600. Θα πεις στον Έλληνα εργαζόμενο, δεν βγαίνω, κατέβαινε. Λοιπόν,
Και φυσικά τι ορειμάνσεις, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, τα ξεχνάμε αυτά. Ο πρώτος είναι αυτό. Το δεύτερο, η δεύτερη κατεύθυνση της λεγόμενης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι ότι εφαρμόζεται από εδώ και τρεις εβδομάδες, από τις αρχές δηλαδή του Δεκεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η πλήρης απελευθέρωση κεφαλαίου υπηρεσιών και μετακίνησης ανθρώπων. Γι' αυτό φτιάχνεται και η περίφημη κάρτα εργασιακής μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να διευκολύνουν τη μετάναστε, αφού τώρα εδώ έχουμε τόσο επιστημονικό δυναμικό που δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί να μην πάει να δουλέψει ως Κινέζος κούλης στα γερμανικά εργοστάσια. Και να πρέπει να διατυπώσει ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως δεν θα πάει να δουλέψει εκεί με όρους Γερμανού εργαζόμενου, θα πάει να δουλέψει με όρους Βουλγαρίας. Με τα ελάχιστα δυνατά. Εξίσωση προς τα κάτω. Διότι σύμφωνα με την οδηγία Bolkestein που έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνική αλληλεγγύη σύμφωνα με τα ιωθώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται να ανεβάσουμε όλους τους εργαζόμενους προς τα πάνω. Όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε, λέει, δύο ταχύτητες εργαζομένων, αυτούς που αμείβονται υψηλά και να έχουν μεγάλες απολαβές και εκείνους τους κακόμοιρους, τους δυστυχείς που αμείβονται ελάχιστα. Όχι. Θα πρέπει όλοι να αμείβονται ελάχιστα με τα χειρότερα δυνατά για να αναπτύξουμε τις σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ μας. Αυτή είναι η λογική της διακίνησης. Και μάλιστα σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε το IFO, κορυφαίο Ινστιτούτο στην Γερμανία, για το αν είναι ευχαριστημένοι 1.000 διευθυντές προσωπικού σε επιχειρήσεις της Γερμανίας από το μεταναστευτικό κύμα από τον Νότο, κυρίως από την Ελλάδα. Αυτό ήταν, το ερώτημα ήταν, είσαστε ικανοποιημένοι, έρχονται μάζες εργαζομένων από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες νότιες χώρες στις πόρτες των εργοστασίων σας ή των επιχειρήσεων σας? Και οι δυστυχείς διευθυντές προσωπικού απάντησαν όχι, δεν είμαστε, κατά 98%. Τι άλλο χρειάζεται να τους κάνουμε για να έρθουν να παρακαλάνε για δουλειά? Αυτό είπαν οι άνθρωποι και δημοσιεύτηκε στις κεντρικές, στο κεντρικό τύπο της Γερμανίας. Οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, μας περιμένουν, δεν ξέρω τι μας κρατάει ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Όπου να είναι θα μας αφροντίζουν να τον... Λοιπόν, το τρίτο, θα το δούμε, το στοίχημα είναι αυτό. Λοιπόν, το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον ξεχάστε αυτό που είχε κατακτηθεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και ονομάζαμε τελείως, φαίνεται παραπλανητικά, κοινωνική ασφάλιση. Τελειώνει αυτό το πράγμα. Η σύνταξη δίνεται κατ' επιλογή και σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Όποιος είναι καροκορακοζόητος, να την ξεχάσετε σύνταξη. Λοιπόν, ένα πολύ χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2012 για πρώτη φορά σημειώθηκε η εξής αλλαγή, η οποία βεβαίως δεν σχολιάστηκε, γιατί να σχολιαστεί, από ποιον να σχολιαστεί, από τους ειδήμονες που μας εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Για πρώτη φορά ο κρατικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον προϋπολογισμό της. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές που δίνει στο ΙΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, για πρώτη φορά εμφανίζονται ως εισόδημα του κρατικού προϋπολογισμού με την ευρεία έννοια. Αυτό, τι στον πονηρεμένο, αυτόν τον ύποπτο, των κακών προθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια φάση θα μας πούνε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να δώσουν συντάξεις. Οι ασφαλιστικές λοιπόν εισφορές θα κατατίθονται στον προϋπολογισμό και ο κρατικός προϋπολογισμός θα μας δίνει. Γιατί εγώ εκεί για εκεί προορίζομαι. Όποιος έχει πάρει σύνταξη, κάπως τυχερός είναι. Η δική μου γενιά δεν μας βλέπω. Λοιπόν, θα δίνει μια σύνταξη πρόνοιας και από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί, με βάση το πορτοφόλι του, θα μπορεί να έχει κάποιο αυξημένη απόδοση με βάση την ασφάλιση είτε στον εργοδότη, να του παρέχει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ο εργοδότης, είτε ιδιωτική ασφάλιση. Αμερικανικό μοντέλο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε ένα από τα six pack. Που όπως το λένε έτσι οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, στις κατευθύνσεις δηλαδή του συμφώνου Euro Plus. Αυτά είναι τα στοιχεία. Επιπλέον τίθεται σύστημα ρητρών. Αν ένα κράτος δεν υπακούσει σε εντολές που έχουν δοθεί έξω για τη συγκρότηση ενός προϋπολογισμού, σου λένε θα περνάς ένα αιαρινό εξάμεινο, όπως λέγαμε την αιαρινή επίθεση στο αλβανικό, έτσι ακριβώς είναι και το αιαρινό εξάμεινο. Καταθέτεις τις προσδοκίες σου για τον προϋπολογισμό, σου λέει ο Όλιρεν ή ο όποιος Όλιρεν πώς θα το διαμορφώσεις και μετά, έρχεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν το Εθνικό Κοινοβούλιο, λέω,
τιμά τον όρο του Εθνικό Κοινοβούλιο. Και πήρε, παιδιά, δεν χρειάζεται 67% αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών, αλλά μια αντίστοιχη αύξηση στην υγεία, την παιδεία. Έτσι, θα σου πει ο Λιρέν, α, κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορείς. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί. Εάν παραβιαστεί, τότε ο κύριος Ολιρέν έχει τη δυνατότητα να μας επιβάλλει μονομερώς και χωρίς να ρωτήσει κανέναν 0,2% επί του ακαθάριστου χρόνου του προϊόντος της χώρας πρόστιμο άμεσα που θα κατατεθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. 0,2 σε μια Ελλάδα που έχει καταντήσει να έχει 200 δισεκατομμύρια ΑΕΠ είναι περίπου 400 εκατομμύρια πρόστιμο. Ρευστό εκεί. Λοιπόν, αν δοθεί δεύτερη προειδοποίηση, το πρόστιμο αυτό γίνεται μόνιμο και το, δηλαδή, δένει στην αρχή, όσο το κρατάνε οι Ευρωπαίοι, σου λένε, σου δίνουμε και ένα επιτόκιο πίσω, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα συμμορφωθείς, σου επιστρέφουμε όλο το ποσό. Αν στη δεύτερη προειδοποίηση δεν υπακούσεις, τότε σου κόβουμε το επιτόκιο, δεν σου δίνουμε επιτόκιο. Αλλά μπορούμε να σου επιστρέψουμε τα 400 εκατομμύρια. Αν και σου δοθεί τρίτη προειδοποίηση και δεν υπακούσεις, τότε σου κρατάμε τα 400 εκατομμύρια και σου δίνουμε νέα προειδοποίηση. Νέα προειδοποίηση, νέο ποσοστό κύρωση, πώς το λένε, πρόστιμο εναντίον σου. Για να αποφύγεις αυτό το πρόστιμο, γιατί τέλος πάντων είναι δημοκρατικοί οι θεσμοί, έτσι, σου δίνουν το δικαίωμα λοιπόν για να αποφύγεις το πρόστιμο, θα μπορέσεις να το αποφύγεις εάν σε μια σύνοδο κορυφής από τη στιγμή που θα κυρωθεί το πρόστιμο μέχρι να πληρωθεί συγκεντρώσεις την πλειοψηφία των εκπροσώπων των άλλων κρατών και πούν όχι ρε παιδιά άλλο πρόστιμο στην Ελλάδα. Μόνο τότε. Και όποιος νομίζει ότι η Ελλάδα ή όποια αδύναμη χώρα στην λιγότερο δυνατή χώρα στην Ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει τέτοια συμμαχία, δεν έχει ιδέα το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Με τη Γερμανία και τη Γαλλία βέβαια απέναντι, γιατί είναι οι μόνες χώρες που δεν πρόκειται να εισπράξουν ποτέ πρόστιμο. Λοιπόν, όλα αυτά, και το τελευταίο, είναι ότι από εδώ και μπρος, από όσο ξέραμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, ξέραμε ότι υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος είναι όταν μια χώρα υπερβαίνει το 3% του Μάστερ, δεν ξέρω αν θυμάστε κάποτε εκεί είχαν βάλει κάποιο όριο το 3%, δεν ισχύει για μια χώρα τώρα. Όλες τα έχουν καταπατήσει, αλλά η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι οι πιο κακές και τις έχουν βάλει στο γκυζδάνι. Λοιπόν, αν λοιπόν μια χώρα δεν μπορεί να κατέσει τα κριτήρια του Μάστριχτ και κυρίως το έλλειμμα, μπαίνει σε διαδικασία υπερβολικού έλλειμματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι της αφαιρούν τα θεσμικά της δικαιώματα ως χώρα που εκπροσωπείται συγκροτημένα στην Ευρωζώνη, δηλαδή ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της δεν συμμετέχουν καν με άποψη και ψήφο στις διαδικασίες της Ευρωζώνης. Έτσι ο φερόμενος ως Πρωθυπουργός, ο πρώην, τι έκανε? Ήταν απ' έξω, έπαιζε τάβλη και τον καλούσαν όποτε υπήρχε απόβαση και τους ανακοινώνανε. Το ίδιο ήταν και οι Υπουργοί Οικονομικών. Γιατί είμαστε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Μας έβαλαν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος γιατί ο κύριος Γεωργίου φρόντισε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φρόντισε να έχουμε 15,4%, 15,6% τον καλέ τώρα, δημόσιο κρατικό έλλειμμα. Οπότε σου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως επινόησαν και μια άλλη διαδικασία, τη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας της οικονομίας. Δηλαδή, εάν ένας γραφειοκράτης ή μια γραφειοκρατικός μηχανισμός στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες σκεφτεί ότι η ελληνική οικονομία, όπως για παράδειγμα το κάνουν τώρα για την Ιταλία, την 7η οικονομία στον πλανήτη, δεν το κάνουν για το αυτό, μιλάμε για την 7η οικονομία στον πλανήτη. Αν λοιπόν πούν ότι πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχετε, ρε παιδιά? Έχετε πολλές. Όντως έχουμε πολλές. Συγκριτικά με το μέσο όρο ή με τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής οικονομίας, του μέσου όρου της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά πολλές έχει και η Ιταλία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι παραφύση. Είναι ανισορροπία της οικονομίας. Και άρα,
αυτό θα σας δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα. Άρα σας βάζω σε διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας και παίρνω στα χέρια μου απευθείας τον έλεγχο της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποφύγετε το παραφύση και να έρθείτε στο φύση και να διορθώνουν τα πράγματα, χωρίς καν να έχουν την υποχρέωση να μας αποδείξουν ότι όντως αυτό το παραφύση δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία. Αυτή είναι η περίφημη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Βεβαίως εμάς δεν μας απασχολεί τίποτα από όλα αυτά, γιατί για μας έχουν εφαρμοστεί όλα. Δεν έχουμε τον έλεγχο της οικονομίας, δεν αποφασίζουμε εμείς για τίποτα, δεν είμαστε προτεκτοράτο του προτεκτοράτου, ο προτεκτοράτος στην νιωστή. Λοιπόν, απλά να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το οικοδόμημα, γιατί όταν μιλάμε για νόμισμα ή όχι, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε αν είμαστε δημοκράτες. Ξέρω εγώ, πιστεύουμε στη δημοκρατία. Δεχόμαστε δηλαδή ότι ένας λαός πρέπει οφείλει να είναι κυρίαρχος και να έχει τη βασική απόφαση, να έχει τις βασικές αποφάσεις για το μέλλον του και την τύχη του σε αυτή τη χώρα. Στην οποιαδήποτε χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν είναι μόνο για τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι και για τον γαλλικό λαό, τον ολλανδικό, τον γερμανικό, για όλους. Αν το δεχόμαστε αυτό, τότε γιατί θα πρέπει να δεχτούμε το πιο απολυταρχικό καθεστώς το οποίο έχει οικοδομηθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την εποχή του Μεσαίωνα? Γιατί? Γιατί είναι πιο ωραίος ο Ντράγκη ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Λουδοβίκο 14ο που λέει «Λετά σε μουά», δηλαδή το κράτος είμαι εγώ? Δεν κατάλαβα. Αυτό μας είπε ο κύριος Ντράγκη πριν ένα μήνα, λέγοντας «Από μένα δεν εξαρτάστε, ρε». Μάλιστα έτσι, με αυτό το χαρακτηριστικό, απευθυνόμενο στους πρωθυπουργούς της Ευρώπης. «Από μένα δεν εξαρτάστε». Δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο να αγοράσω τα ομόλογά σας, στο να παίξω με τα ομόλογά σας στη δευτερογενή αγορά, να σας δώσω ρευστότητα. Από μένα δεν ξαράζεστε. Άρα θέλω τα κλειδιά των οικονομιών. Αυτό είπε. Έτσι. Αυτός δεν είναι Λετά σε μουά, είναι Λουρόπ σε μουά. Δηλαδή η Ευρώπη είμαι εγώ. Λοιπόν, και φυσικά ο κύριος Όλι Ρεν, που ανεδείχθη τριτοκλασάτος πολιτικάντης Φιλανδός σε ένα δημοτικό συμβούλιο, δεν ξέρω και εγώ πού, στο Βόρειο Αρκτικό, ο οποίος αναδείχθηκε επειδή πήγε ψευδομάρτυρας για τον ηγέτη του δικού του πολιτικού κόμματος και τον έβγαλε λάδι, τον πιάσανε τον συγκεκριμένο ηγέτη του, τον πρωθυπουργό τότε, τον πιάσανε οι Φιλανδοί και τον κλείσανε φυλακή τελικά. Και επειδή πήγε ψευδομάρτυρας ο κύριος Όλι Ρεν, αντεμήφθη με το να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είναι αντιπρόεδρος και διαφεντεύει τα δημοσιονομικά, έτσι, ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε βέβαια, του πιο διεφθαρμένου λαού της Ιφιλίου, που είναι οι Έλληνες, κατά την, και τους πολιτικούς μας και φυσικά τα αφεντικά τους. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για παγκόσμια κρίση, δεν είναι σωστό να μην ερευνούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίσης όπως τουλάχιστον τα βρίσκουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι τυπικό παράδειγμα της κρίσης που έχουμε παγκόσμια. Η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, στην κρίση της Ελλάδας συγχωνεύονται τα παγκόσμια χαρακτηριστικά της κρίσης, της κρίσης δηλαδή της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του τρόπου ανάπτυξης αυτού του πράγματος που έχουμε μάθει να αποκαλούμε ως οικονομία και πολιτική στην Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να λες για την παγκόσμια οικονομική κρίση, κανένας δεν μπορεί να σου εξηγήσει γιατί χρεοκόπησες εν έτη 2009, γιατί εξακολουθείς να πληρώνεις το σουλτανικό χρέος των Οθωμανών από το 19. Δεν στο επέβαλε, συγγνώμη. Στο επιβάλλανε τότε οι Αγγλογάλοι και συνεχίζεις να το πληρώνεις ακόμη και σήμερα, σαν βόηδη που είσαι. Έτσι. Αλλά αυτό δεν εξηγείται από την παγκόσμια κρίση. Και έχω βαρεθεί να ακούω διάφορους τύπους να λένε η παγκόσμια κρίση είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, άρα παγκόσμια η λύση. Το να μην πληρώνουμε το οθωμανικό χρέος δεν είναι θέμα παγκόσμιας κρίσης, είναι θέμα αξιοπρέπειας ενός λαού. Στοιχειωδώς. Όπως επίσης το γεγονός ότι πληρώνουμε ακόμη τα δάνεια που μας δώσανε το 44, 45 και 46 οι Βρετανοί για να σφαχτούμε μεταξύ μας, το τα πληρώνουμε ακόμη, τα δάνεια του Ιφιλίου δηλαδή, θέλω να πω. Έτσι, δεν νομίζω ότι πρέπει να το εντάξουμε και αυτό στην παγκόσμια κρίση.
ούτε τον κύριο Μητσοτάκη τις περιουσίες και τον κύριο Παπανδρέου τις περιουσίες των οικογενειών, εννοώ φυσικά, και όλων των μεγάλων δυναστείων αυτού του τόπου, της πολιτικής και της οικονομίας, οι οποίοι λαιλατώντας αυτόν τον τόπο δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες στην πλάτη αυτού του λαού. Να σας πω πολύ απλά, το 1964, για να φτιάξουν αυτοί πρίκες για τις κόρες τους, πολιτικές και οικονομικές και δεν ξέρω ό,τι άλλο, και να δημιουργήσουν τις δυναστείες τους, αναγνώρισαν εξ αρχής το προπολεμικό χρέος της χώρας. Δηλαδή, το χρέος το οποίο το πλήρωσε από το αίμα του ελληνικός λαός με το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, που επιβλήθηκε μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, το 1898 επιβλήθηκε αυτός, και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το πλήρωσε με απαρατές δικτατορίες, με απίστευτες καταστάσεις. Και φτάσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο κλείσιμο δηλαδή, στην απελευθέρωση. Πάνδημο αίτημα, να λέει νησάφι, τελειώσαμε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Αλλά οι φίλοι, οι σύμμαχοι και εταίροι, ξέρετε, αυτοί που μας φροντίζουν από τότε που ιδρυθήκαμε ως κράτος, από το 1827, φροντίζουν και νοιάζονται τόσο πολύ για την ευημερία αυτού του τόπου, μας είπαν, όχι, δεν καταλάβατε καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μας συμφέρει να νοικοδομηθεί η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφέρει τα ζωτικά συμφέροντα της Δύσεως, διότι εκεί ανήκομεν. Και έτσι μας επιβάλλανε την αναγνώριση του προπολεμικού χρέους. Και αφού μετά από 14 χρόνια συνεχών διαπραγματεύσεων, πιέσεων και ξεφτυλισμών των εθελόδουλων κυβερνήσεων αυτού του τόπου, φτάσαμε το 1964 με μια κυβέρνηση ενός έτους, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου Παππού και Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην τελική ρύθμιση του προπολεμικού χρέους, όπου αναγνωρίστηκαν όλα τα χρέη από το 1881 μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο άρτιο της αξίας τους, που σημαίνει τι, χωρίς να υπολογιστεί το τι είχαμε πληρώσει μέχρι τότε, μηδενίστηκε το κοντέρ, ξαναπληρώνουμε πάλι, δεν τρέχει τίποτα, είμαστε large τύποι, μισά λαός, δεν λέμε ποτέ όχι, μέχρι και τελευταία ρανίδα. Τρέχει έτσι, μην τυχόν και μας πούνε μπαταξίδες. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αναγνώρισαν το σύνολο των τόκων υπερημερίας από το 1881 μέχρι το 1964 και τους απέδωσαν και 70% επί των τόκων υπερημερίας ως αποζημίωση πιστωτικού κινδύνου. Τους δώσαν δηλαδή ένα μπόνους 70% στους τόκους υπερημερίας σαν αποζημίωση πιστωτικού κινδύνου. Αυτό τη ρύθμιση την πληρώσαμε με νέα δάνεια προφανώς, γιατί εμείς πού να τα βρεις να τα πληρώσεις, και εκείνη την εποχή μάλιστα με τις καταστάσεις που υπήρχαν τότε, με τη μετανάστευση, με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε δανειστήκαμε για να τα πληρώσουμε αυτά. Αυτή είναι η απαρχή της σημερινής χρεοκοπίας. Εκεί βασίζεται η σημερινή χρεοκοπία. Εάν κάνουμε μια προβολή σε σημερινές τιμές της εκείνου του χρέους, είναι περίπου το 1/3 του σημερινού χρέους. Εκείνο το χρέος. Βεβαίως, πολλά από αυτά τα έχουμε πληρώσει. Με την έννοια ότι όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, που πληρώναμε. Αλλά τα πληρώσαμε πώς? Παίρνοντας δάνεια για να πληρώσουμε τόκους. Παίρνοντας δάνεια για να πληρώσουμε την υπερημερία. Παίρνοντας δάνεια για να πληρώσουμε τις αποζημιώσεις πιστωτικού κινδύνου. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα σας πω ακόμη, δεν έχει λήξει ακόμη. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε το διακυβερνητικό δάνειο των ΗΠΑ, για παράδειγμα, του 1924, με βάση το οποίο. Γιατί το πήραμε αυτό, ξέρετε για ποιο λόγο? Για να πληρώσουμε τα κερατιάτικα που αναγνωρίσαμε από τον Σουλτάνο. Και για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η πληρωμή του δανείου αυτού, έγινε η Παγκαλική Δικτατορία. Αμέσως τον επόμενο χρόνο, το 1925. Και εμείς συνεχίζουμε να το πληρώνουμε αυτό το δάνειο ακόμη και σήμερα. 180 είναι 4 εκατομμύρια χρυσά δολάρια τετινής αξίας, και πληρώνουμε μέχρι και σήμερα περίπου 180.000 ευρώ το χρόνο, θα μου πείτε τώρα. Τι λες ρε φίλε, εδώ μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια. Αλλά σας δίνω μια εικόνα. Αν πιάσουμε δάνειο προς δάνειο, το πώς, ποια είναι η καταγωγή, πώς ήρθε κτλ., θα τρελαθείτε. Είναι όλα τέτοια πράγματα. Τέτοιο χαρακτήρα από τα δάνεια. Στην τελευταία λοιπόν δεκαετία, μέχρι το 2009, που επισήμως κλάταρε η ελληνική οικονομία, δήλωσε για 5η φορά επίσημη πτώχευση. Μην αυταπατάτε κανείς. Επίσημη πτώχευση δήλωσε στο Καστελόριζο ο κύριος Παπανδρέου όταν ανακοίνωσε την προσφυγή στην Τρόικα. Επίσημη πτώχευση νούμερο 5 στην ελληνική ιστορία. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία, μετρώντας τον νέο δανεισμό της δεκαετίας του ευρώ,
θα ανακαλύψετε ότι περίπου το 92% του νέου δανεισμού της δεκαετίας πήγαινε για να αποπληρωθεί, να αποπληρωθούν παλιότερα δάνεια. Τα δάνεια αυτά που σας λέω. Ενώ μόνο το 8% καλύπτει τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Και εγώ ρωτάω, αν ήσασταν εσείς υπουργοί οικονομικών, ποιο είναι το πρώτο στο ενδιαφέρον, το 8% ή το 92%? Γιατί εδώ θα μας τρελάνουν, μας λένε το 8%, να περιορίσουμε το 8%. Ωραία, και λοιπόν, άντε και το εξαφανίσουμε αυτό το 8%. Πεθαίνουν οι μισοί συνταξιούχοι, αφήνουμε άνεργους το μισό δυναμικό, τους νέους δηλαδή που μπαίνουν στην ανεργία, φτάνει η ανεργία στο 45% και το εξαφανίζουμε. Και λοιπόν, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Με βάση τις επίσημες προβλέψεις, γιατί εγώ κάνω και δικές μου προβλέψεις και δικές μου εκτιμήσεις, που όπως θα δείτε στο βιβλίο έχουν πέσει απολύτως μέσα. Λοιπόν, μάλλον ήταν πιο μετριοπαθές από την εξέλιξη των πραγμάτων, δυστυχώς. Αλλά θα δείτε ότι με βάση το 2012, ο προϋπολογισμός του PSI, αν έχετε ακουστά, της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων, που θα πάει άψογα, που θα μας δώσουν τα καινούργια λεφτά, όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε πόσες προβλέπει να είναι οι νέες δανειακές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, ο νέος δανεισμός που πρέπει να κάνει το ελληνικό δημόσιο μέσα στο 2012, 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ένα ΑΕΠ που είναι περίπου στα 215 δισεκατομμύρια. Είναι ποτέ δυνατόν σχεδόν το 50% του ΑΕΠ μιας χώρας να είναι δανειακές ανάγκες του δημοσίου και να λέμε ότι αυτή η χώρα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει, μην ανησυχείτε, θα τη σκαπουλάρει? Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν... Γι' αυτό κιόλας, αν προσέξετε, δεν μιλάνε με στοιχεία. Προσέξτε, έχουμε πολλές αφηγήσεις, ακούμε ιστορίες και όλα αυτά. Έτσι, για αγρίους, αλλά δεν μιλάνε για στοιχεία. Από αυτά τα 118, ξέρετε πόσα είναι τα τοκοχρεωλήσια που πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέσα στο 2012, με δεδομένο ότι το PSI, η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, θα πάει άψογα, δηλαδή θα πάει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το ελληνικό δημόσιο, διότι ο προϋπολογισμός, άλλη για αυτή πρωτοτυπία, διαμορφώνεται πάντα με το βέλτιστο σενάριο. Προφανώς, γιατί τα πετύχαμε μέχρι τώρα, όλα τα βέλτιστα σενάρια τα πετύχαμε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα απολύτως. Ό,τι έχουν προβλέψει έχουν πέσει έξω, σε τριμηνιαία βάση πέφτουν έξω, αλλά αυτό το σενάριο το πετύχουμε. Έστω και το πετυχαίνουμε. Πόσα είναι τα τοκοχρεωλήσια που πρέπει να πληρώσουμε το 2012, αφού ξεφορτωθούμε ένα μεγάλο όγκο τόκων λόγω του PSI, όπως μας λένε αυτοί επίσημα, εκτίμηση. 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν τα προβλεπόμενα οργανικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι 53, αν τα πιάσουμε, γράψτε με Νικολό, έτσι. Λοιπόν, και οι προσδοκόμενες οργανικές δαπάνες, οι τακτικές δαπάνες του προβλέψου, είναι 56 δις. 53 έχω έσοδα, 56 πρέπει να δαπανίσω στις τακτικές μου δαπάνες, μισθούς, συντάξεις, υγεία, πρόνοια και όλες αυτές εδώ, και έχω άλλα 79 δισεκατομμύρια να πληρώσω σε τοκοχρεωλήσια. Αν πάει καλά το PSI, η εθελοντική ανταλλαγή, είμαστε τρελοί. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά είναι απλή αριθμητική. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κοινή λογική. Κοινή λογική. Και βεβαίως πάμε τώρα στο PSI. Η κυβέρνηση ξεκίνησε την πολιτική αυτή με επίκληση της Τρόικας για να πληρώσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ, διότι οι Έλληνες δεν είπαν ταξίδες. Ποτέ δεν υπήρξαν παταξίδες στη ζωή τους. Βεβαίως, γι' αυτό είμαστε σε αυτήν την κατάδια που είμαστε σήμερα. Διότι όποιος ήξερε να αρνείται τα κρατικά χρέη, σήμερα είναι αναπτυγμένη οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν ακριβώς στη βάση της άρνησης των χρεών που είχαν στην υπερδύναμη της εποχής στη Βρετανία. Εμείς αντίθετα αναγνωρίσαμε τα χρέη και τα μας τραβήξανε σκηνή κορδόνι οι προστάτητες δυνάμεις μέχρι και σήμερα. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν είπαμε ποτέ όχι σε οποιαδήποτε δανειακή απέτηση, όσο άδικη, καταστροφική και αν ήταν για τη χώρα. Όλες οι γύρω χώρες, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί με έχει τρελάνει, μπορώ να σας λέω διάφορα παραδείγματα. Αυτό το Οθωμανικό χρέος, προσέξτε, το Οθωμανικό χρέος πώς προέκυψε. Όταν στο 1213, δεν ξέρω, θα φαντάζομαι ξέρετε, ότι έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, από ποια σκοπιά και να τους δεις, έτσι. Ακόμη και από τις επαναστατικές σοσιαλιστικές δυνάμεις της εποχής
θεωρήθηκαν απελευθερωτικοί πόλεμοι ενάντια στον Οθωμανό, τον Οθωμανικό ζυγό. Τώρα τελευταία μας τα έχουν χαλάσει, που ξαφνικά ανακαλύψανε ανεξιτρισκίες, ελευθερίες στους Οθωμανούς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τότε όμως σύμπασε στις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής, λέγανε απελευθερωτικός πόλεμος. Γι' αυτό και πολέμησαν και διεθνείς ταξιαρχίες τότε. Εδώ. Για να απελευθερωθούν οι λαοί της Βαλκανικής από τον Οθωμανικό ζυγό. Λοιπόν, όταν το 19 μαζεύτηκαν οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να δουν πώς θα μοιράσουν τα λάφυρά τους έτσι μεταξύ τους, πήγε και ο Βενιζέλος εκεί. Λοιπόν, και του είπαν, εσείς δεν κάνατε απελευθερωτικό πόλεμο ενάντια στον Σουλτάνο. Κάνατε επεκτατικό πόλεμο ενάντια στον Σουλτάνο και άρα τα εδάφη δεν τα απελευθερώσατε, τα προσαρτήσατε. Και εφόσον τα προσαρτήσατε, θέλουμε να μας πληρώσετε το αναλογούν ποσοστό του σουλτανικού χρέους. Και φυσικά έτρεξε να το υπογράψει και το αποδέχτηκε. Ανάλογη απέτηση των Αγγλογάλων, γιατί αυτοί ήταν οι βασικοί δανειστές του Σουλτάνου, γι' αυτό τα λεφτά τους θέλαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ανάλογη όμως απέτηση ήταν και απέναντι στους Σέρβους. Και οι Σέρβοι απάντησαν, βασιλιά είχαν, έτσι, τον Καραγκό Γεωργιόβιτς, και απάντησαν πήγαινε βρείτε από τον Σουλτάνο. Οι Βούλγαροι το ίδιο, να τα βρείτε με τον Σουλτάνο. Το Σουλτάνο τον είχαν κατατομήσει. Πήγανε λοιπόν και στον Κεμάλ. Και του λένε, κοίταξε να δεις, είσαι το διάδοχο κράτος του Οθωμανικού κράτους, άρα περιμένω από σένα να μου πληρώσει ο Σουλτάνο. Και τους είπε ο Κεμάλ, δεν θα πάρετε δραχμή, και πήγε και τα φτιάξε με τους Μπολσεβίκους. Ο μόνος που το αποδέχτηκε μέχρι τέλους ήταν η Εθνάρχειας μας. Όχι μόνο το υπογράψανε, αλλά υπογράψανε υποσχετικό παράδοση του σουλτανικού χρέους και για τα εδάφη που θα προσαρτούσαν στη Μικρά Ασία. Και έτσι, ενώ υπήρξε η καταστροφή του 22, είναι γνωστό, θα μην το πεθαθώ, έτσι, τι έγινε το 22 και το υποδεχτήκαμε βεβαίως, το 1.200.000 πολλοί μιλάνε για πολύ περισσότερους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από τις Ιόνιες πολιτείες εδώ πέρα, το ελληνικό κράτος συνεχίζει να πληρώνει ακόμη και τώρα το κομμάτι του χρέους του Οθωμανικού, το οποίο αποδέχτηκαν τότε οι κυβερνήσεις του, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον δεν προσάρτησε, ούτε καν προσάρτησε, δηλαδή καταστράφηκε. Και όταν πήγανε στον Κεμάλ και του είπανε, αφού τώρα συγκροτήθηκε σε κράτος, δώστα μας, τους είπε, Συνθήκη των Σευρών και Συνθήκη της Λοζάνης. Αν το διαβάσετε, έχει μέσα για πρώτη φορά ότι η Τουρκία απαλλάσσεται από διομολογήσεις, υποχρεώσεις του Σουλτάνου, τα πάντα. Τα φορτωθήκαμε εμείς. Μην ανησυχείτε, έχουν το ζώο. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα σύστημα πολιτικό που είναι τόσο εθελόδουλο, τόσο υποτακτικό, εκφύσεως από τη φύση του και τόσο αρπακτικό, γιατί μέσα από αυτή την ελληλασία αποσπά μερίδια, είναι που είναι πρωτοφανές. Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Όταν έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν, όταν ο βασιλιάς αποδείχθηκε γυμνός, γιατί επί μια δεκαετία και πλέον το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί να επιβιώσει στην προσπάθειά του να επιβιώσει για να πληρώσει τα δανεικά, δηλαδή να πήγαινε, έβγαινε έξω, εξέδινε ομόλογα, εισέπρατε και επλήρωνε τα δανεικά και συμπλήρωνε βεβαίως στις απανταχού αυτά, έτσι δε. Λοιπόν, στα κομματικά ταμεία, στα επιχειρηματικά ταμεία, τους μεγάλους εργολάβους, τους κατοικοδίωτους επιχειρηματίες, όλο αυτό συνοθήλευμα που αποκαλούμε οικονομικό και πολιτικό σύστημα της χώρας. Έτσι, όταν ο βασιλιάς αποδείχθηκε γυμνός, και πότε αποδείχθηκε γυμνός, το Γενάρη του 2009, όταν για πρώτη φορά κυβέρνηση εξέδωσε ομόλογα και πήγε να τα πουλήσει στις διεθνείς αγορές και οι διεθνείς αγορές δεν αγοράζανε. Γιατί υπήρξε η παγκόσμια κρίση, είχε προηγηθεί η Lehman Brothers, το Crash και όλες αυτές τις ιστορίες, τα κλειστά οι αγορές. Τότε υπήρχαν δύο επιλογές. Εάν είχαμε κυβερνήσεις οι οποίες θέλανε να προστατεύσουν το δικό του σύστημα, δεν σας λέω τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία να προστατεύουν το λαό και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι πολύ ψηλές κουβέντες για το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Εγώ σας λέω να προστατεύσουν το δικό του σύστημα. Το σύστημα που είχαν υποδομήσει σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσαν να κάνουν το εξής. Πρώτον, να πάνε στη συνθήκη της Λισαβόνας, να επικαλεστούν το άρθρο 122 της συνθήκης της Λισαβόνας, που λέει το εξής.
ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση έκριθμη και μη ελέγξιμη πέρα και πάνω από τις δικές μας δυνατότητες, οπότε ετούμαστε άμεσα βοήθεια ώστε να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει αυτή στη Σύμβαση Δίκης της Λισαβόνας το 122. Να γιατί από την αρχή και τόσο και ο Καραμαλής όσο πολύ περισσότερο ο Παπανδρέου μας έλεγε είναι δικό μας το πρόβλημα, από εμάς ξεκινάει και είναι το πρόβλημα του. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεμελίωνε νομικά και πολιτικά την αδυναμία προσφυγής στο 122. Γιατί αν λέγανε έχουμε παγκόσμια κρίση, άρα είναι υπεράνω των δυνάμεων ενός μιας μικρής οικονομίας της δικής μας να την αντιμετωπίσει, άρα ζητάμε συνδρομή, όχι δανεισμό, συνδρομή. Έτσι, τότε, αν αρνιόντουσαν οι εταίροι, έμπαινε επιτάπητος η ίδια η ύπαρξη της Συνθήκης Λισαβόνας. Οπότε πήγαν οι Γαλλογερμανοί και οι γραφειοκράτες και τους λέγανε θα σας κόψουμε τον τέτοιο άμα τολμήσετε. Και πια γι' αυτό αρχίσε η παπαγαλία. Εμείς είμαστε διεθαρμένοι, από εμάς εξαρτάται, από εμάς έχει ξεκινήσει το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα, εμείς έχουμε που, εμείς, προσέξτε αυτά τα βελάκια ας πούμε, παντού λέγανε εμείς. Γιατί? Για να τεκμηριωθεί η μη δυνατότητα, το ότι δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο 122. Το δεύτερο στοιχείο είναι, θα μπορούσαν να πούνε στους δανειστές, ξέρετε τι γίνεται, το 92% τα τέλη του 2009, το 92% του ελληνικού χρέους ήταν ανώνυμα, ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, ομόλογα που έχουν εκδοθεί στη βάση του εθνικού δικαίου. Οπότε τι θα μπορούσε να πει μια κυβέρνηση? Δεν έχω να σας πληρώσω ρε παιδιά λόγω παγκόσμιας κρίσης. Αφού έτσι αλλιώς η παγκόσμια κρίση έχει δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας. Δεν μπορώ να σας πληρώσω, καθίστε κάτω στο τραπέζι να τη συζητάμε. Να βρούμε μια λύση, μια ρύθμιση. Δεν σας λέω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά τραβήξουμε το πρόβλημα 5 χρόνια πίσω. Τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί? Απολύτως τίποτα. Ή να έρθουν εδώ να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια εναντίον του ελληνικού δημοσίου και να τα βρουν μπαστούνια, γιατί μετά από 40 τέρμενα που θα έλεγαν οι διαδικασίες θα ανακάλυπταν ότι έχουν ασυλία, το ελληνικό δημόσιο έχει ασυλία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον του. Αλλά αν προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη, μέχρι να τελεσυδικήσει στην ελληνική δικαιοσύνη η προσφυγή του, το ελληνικό δημόσιο δεν θα πλήρωνε τίποτα. Θα είχε σταματήσει κανονικότατα, νομότυπα, τις πληρωμές των ομολόγων και θα περίμενε να δει την έκβαση της δίκης. Πόσα θα παίρνει? 5 χρόνια, 10 χρόνια. Υπάρχουν διαδικασίες τέτοιων δικών που έχουν κρατήσει και 20 ετία. Συζητάγαμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Επειδή όμως μια τέτοια ενέργεια θα έδινε τροφή στους κερδοσκόπους ώστε να επιτεθούν στο ευρώ και να δημιουργήσουν τα προβλήματα που έτσι αλλιώς δημιουργήσαν. Έτσι. Λοιπόν, διατάχθη το ελληνικό πολιτικό προσωπικό να μην τολμήσει και να κάνει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια του έχει ως δυνατότητα είτε από το εσωτερικό νομικό δίκαιο της χώρας είτε από το διεθνές δίκαιο. Γιατί και το διεθνές προβλέπει ανάλογες διαδικασίες όταν μια χώρα είναι σε δυσκολία εξυπηρέτησης του χρέους της. Όχι. Γιατί πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία το ευρώ. Ακόμη και αν καεί ολόκληρη η Ελλάδα. Και μπήκαμε στη διαδικασία. Επειδή όμως οι δανειστές δεν είναι ηλίθιοι, έχουν επιτελεία. Ξέρουν τα επιτελεία, όπως και ο υποφαινόμενος, έχουν τελειώσει δημοτικό. Οπότε ξέρουν να κάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να μας έχουν κάνει λογοτομή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όποιος δεν έχει χάσει την εξοικείωσή του με τους αριθμούς, καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Το χρέος αυτό και η εξυπηρέτησή του δεν βγαίνει με κανέναν τρόπο. Με οποιοδήποτε αριθμητικό τρόπο δεν βγαίνει. Είναι η δυναμική του τέτοια που δημιουργεί μια γεωμετρική πρόοδο που είναι εντελώς που δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς, ακόμη και αν εφαρμοστεί PSI 75%. Λοιπόν, γι' αυτό και εξηγήθηκαν το εξής. Τι κάνω σε μια χώρα που την έχω δέσει χειροπόδαρα και δεν μπορεί να είναι πληρώσει? Της παίρνω τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του μνημονίου εξ αρχής. Το μνημόνιο ήταν μια επίθεση κατευθείαν στον εργασιακό πληθυσμό της Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθεί η κατάσταση πανικού και να του επιβάλλω το δίλημα ή τα λεφτά σου ή την περιουσία σου. Δηλαδή, ή σου αφήνω ένα είδος ό,τι έχει απομείνει από τη σύνταξη και το μεροκάματο και δεν σου πειράζω την περιουσία χάνεις και τα τελευταία από το μεροκάματο και
και τη σύνταξή σου. Με μια διαφορά όμως. Θα τα χάσουμε όλα. Και αυτό έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει σε 120 χώρες του κόσμου, 286 φορές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το ξέραμε όσοι από εμάς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Και ξέραμε επακριβώς πώς θα γίνει. Και τι ακριβώς θα πούν και με ποιο τρόπο θα μπουν στην οικονομία τα πάντα. Αν διαβάσετε τελείως, το ξαναλέω για το βιβλίο, δεν το κάνω διαφήμιση, απλά λέω. Αν διαβάσετε, θα δείτε ότι τα πρώτα άρθρα είναι σαν ένα ρεπορτάζ για σήμερα. Τα πρώτα άρθρα γράφτηκαν το Μάρτιο του 2010 στον Ποντίκι. Είναι η ρεπορτάζ για σήμερα. Ξέραμε επαγγελματικά ότι είμαστε προφήτες. Απλά τα νούμερα είναι νούμερα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ένα και ένα κάνουν δύο στην αριθμητική. Δεν κάνει ούτε ένα και ένα τρίτο. Δεν γίνεται. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και το δεύτερο, ξέραμε τη στρατηγική που επιδιώκουν οι δανειστές στα υπόλοιπα κράτη. Οπότε ξέραμε πώς θα κινηθεί η ιστορία. Στην πρώτη λοιπόν μνημονία, στο πρώτο μνημόνιο, εξαναγκάζουν την κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε, λέμε μια κουβέντα, εξαναγκάζουν. Προσωπικά, επειδή είχα γνωστούς, ας πούμε, στο Δέλτα Νητάφ, οικονομικούς αναλυτές, είχαν τρελαθεί με την ευκολία που υπέγραφε η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, μου είχαν στείλει ένα email, το έχω παραθέσει και στο βιβλίο μου, προσωπικό email, μου λέει τι κυβέρνηση είναι αυτή που έχετε, ρε παιδιά. Πρώτη φορά στη ζωή μου, λέει, ένας επικεφαλής οικονομικού τμήματος στο Δέλτα Νητάφ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει μεγάλη προϋπηρεσία, πάνω από 20 χώρες έχει ισοπεδώσει στην καριέρα του. Λέει, δεν έχω ξανά τέτοια κυβέρνηση στον πλανήτη. Υπέγραψε χωρίς καν να διαβάσει αυτό που τη έστειλαν. Προσέξτε. Και η σύμβαση δεν είναι σύμβαση του Δέλτα Νητάφ με την κυβέρνηση. Είναι σύμβαση της Ευρωζώνης με την κυβέρνηση. Η Ευρωζώνη απέτησε την απεμπόληση ανεφόρων και αμετάκλητα της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος για να προχωρήσει στο μνημόνιο. Άρθρο 14, παράγραφος 5. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει στα χρονικά, στα ιστορικά χρονικά. Γι' αυτό και αλληλογραφούσαμε με διάφορους ειδικούς στο εξωτερικό, όσοι από εμάς γνωριζόμασταν, για να μας βοηθήσουν μήπως υπάρχει κάποιο ιστορικό ανάλογο. Δηλαδή, υπάρχει κάτι ιστορικό ανάλογο, γιατί στην ελληνική ιστορία δεν βρίσκαμε πουθενά κάποιο ιστορικό ανάλογο. Μήπως υπάρχει διεθνές ανάλογο. Ποιο άλλο κράτος, ποια άλλη κυβέρνηση υπέγραψε ανάλογη δανειακή σύμβαση? Δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα καμία. Τουλάχιστον από τις αρχές, από τις απαρχές του διεθνούς δικαίου, από τις αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το 1894 στην αλληλογραφία που έχει ο Τρικούπης με τους ξένους δανειστές. Λέει σε κάποια στιγμή, οι ξένοι δανειστές του ζητούσαν το κλειδί του Δημόσιου Ταμείου, δεν ζητάγανε πολλά, το κλειδί του Δημόσιου Ταμείου και την εθνική κυριαρχία της χώρας. Και απαντούσε σε επιστολή, αυτά είναι δημοσιευμένα, απαντούσε σε επιστολή ο Τρικούπης, λέει: εγώ δεν μπορώ να. Κοιτάξτε κύριε, είσαστε υπερβολικοί. Μπορούμε να συζητήσουμε, να σας δώσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνα πολιτικό να του ζητάνε να παραδώσει το Δημόσιο Ταμείο και την εθνική κυριαρχία της χώρας και να το υπογράφει αυτό το πράγμα. Δεν είχε γνωρίσει βεβαίως τον Γεώργιο Παπανδρέου. Δεν τον είχε γνωρίσει. Ατύχησε. Λοιπόν, διότι πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου, όπως και ο άλλος, ένας ο φασίστας, δικτάτορας, μεταξάς, που ήρθαν το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου και του λένε: σου εγγυόμαστε την εθνική κυριαρχία ως κράτος. Η Ιταλία, η φασιστική Ιταλία. Αυτό ήταν το τελεσίγραφο που του δώσανε. Εγγυόμαστε την εθνική κυριαρχία της χώρας. Αρκεί να μας δώσετε δύο λιμάνια, ένα αεροδρόμιο και το δρόμο να μεταφέρουν τα στρατεύματά μας στη Βόρεια Αφρική. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Και αυτός ο Μουρλός, φοβούμενος προφανώς τι θα απαντούσε το ελληνικός λαός στην πράξη, είπε: σε λαγκέ, αυτός είναι πόλεμος. Δεν ήταν ο Γεωργάκης εκεί πέρα να το λύσουμε το θέμα. Πήγε, σφάχτηκε ο κόσμος στα αλβανικά βουνά. Για δύο λιμάνια, ένα αεροδρόμιο και ένα δρόμο. Αυτοί πουλάνε όλα τα λιμάνια, όλα τα αεροδρόμια της χώρας, όλα τους δρόμους, επιπλέον τον ορυκτό και φυσικό πλούτο της χώρας και τους Έλληνες για σκλάβους, προκειμένου οι πολυεθνικές να μην κάνουν τη δουλειά τους άνετα. Και συζητάμε τώρα να δούμε τι έγινε, αν είναι αυτοί προδότες ή όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος είναι ο ορισμός της προδοσίας, να καταλάβουμε δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προδότες. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Μιλάμε για ληστοσημωρία κοινού ποινικού δικαίου. Μυρίστηκε ψοφίμη, έπεσε πάνω να το ξεσκίσει. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και δυστυχώς έχουμε έναν λαό τον οποίο τον εθίσανε να νοιάζεται ή να νοιάζεται για τη ζωούλα του με την εξής λογική. Όσο εγώ έχω χαμηλό το κοδάνιο, κοιμάμαι ήσυχος. Όσο έρχεται η επιδότηση ή το επίδομα αντί για πραγματικό μισθό, πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημά μου, δεν τρέχει κάστανο. Και όσο μπορώ να ρουσφετολογώ και να ρουσφετολογούμε
με την εξουσία δεν τρέχει τίποτα. Να τώρα όμως που έπεσε η αυλαία. Και όλα αυτά λήξανε. Και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δεν είχαν παρά μόνο έναν σκοπό. Να εκμαυλήσουν πλατιά την κοινωνία, έτσι ώστε η κοινωνία η ίδια να μην μπορεί να αντιδράσει τώρα που η ληστοσημωρία κάνει την επίθεση. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Και τώρα προσέξτε να δείτε τώρα. Έρχονται με το PSI. Θα είδατε τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία του PSI. Γιατί διακόπηκε η συζήτηση με τους τραπεζίτες. Μιλάμε για. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί μας βλέπω. Μιλάμε για τα λιταριά της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτοί οι τύποι δεν μπορείς να καθίσεις δίπλα τους και να μην μετρήσεις τα δάχτυλά σου μετά. Γιατί θα τα έχουν κλέψει. Μπορεί να τα έχουν κόψει κιόλας. Να τα πουλήσουν για όργανα. Οτιδήποτε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι για την πλάκα τους, για την πλάκα τους, πληρώνουν 15.000 δολάρια σε ένα ειδικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, νότια της Wall Street, για να φάνε άνθρωπο. Υπάρχει ένα ειδικό εστιατόριο που αν έχεις την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια μπορείς να παραγγείλεις και να φας ό,τι θέλεις. Είναι επίδειξη δύναμης. Είναι επίδειξη πλούτου και δύναμης. Και τρώνε και ανθρώπους. Δεν τρέχει τίποτα. Αρκεί να τους έχουν από καμιά Βραζιλία, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η επίδειξη δύναμης. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Όπως ο κύριος Τροσκάν δεν έχει τέτοιες σεξουαλικές επιθυμίες τώρα. Το μόφορο, απλά μπορώ να το κάνω γιατί έχω τα λεφτά, τη δύναμη και η παιδοφιλία. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας παραφύση, μετεξέλιξη του ανθρώπινου είδους, ένα είδος μετάλλαξης του ανθρώπινου είδους. Έτσι. Που λόγω της εξουσίας, διαφθοράς εξουσίας, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε όλα θα τα κάνει γιατί μπορεί να τα κάνει. Όχι γιατί, ξέρω εγώ, υπάρχουν ανάγκες άλλου τύπου ή οτιδήποτε. Δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Έστω και τις παραφύσει. Τέτοιοι άνθρωποι, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αφού κατόρθωσαν με τη συνηγορία των κυβερνήσεων της ελληνικής, των γραφειοκρατών της Ευρωζώνης και των Μερκοζή, όταν ξεκίνησε η κρίση, είχαν βρεθεί με 155 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικά ομόλογα στα χέρια. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, μπορούσες να παίξεις το πράγμα. Θα τους πεις, όποιος έχει το χαρτί, αυτός το χάνει. Εγώ που δεν θα πληρώσω, τι έχω να χάσω. 155 δις είχαν. Χάρη στο μνημόνιο, στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, φτάσανε να έχουν τώρα 40 δις στα χέρια τους. Ξεφορτώθηκαν τα 115 δις. Το ενδιαφέρον είναι πώς τα ξεφορτώθηκαν. Ένα μέρος αυτό των ομολόγων οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαλαν να τα φορτωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Και όχι μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Φτάσα στο σημείο ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος, αυτού του ιδιωτικού κερδοσκοπικού οργανισμού, ανώνυμη εταιρεία είναι. Είναι ο πιο κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα και μάλιστα με θεσμοθετημένη την ασυλία του απέναντι στο κράτος, το δημόσιο δεν έχει καν το δικαίωμα να ψάξει τα βιβλία του. Είναι η μόνη ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα που με το κατσατικό της είναι υπεράνω των ελληνικών νόμων. Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός του δώσαν το δικαίωμα από το 1997, γι' αυτό σας λέω ότι είναι το έγκλημα προμελετημένο, δεν είναι αστεία. Το 1997 λοιπόν του δώσαν το δικαίωμα να μπορεί να δημιουργεί ένα κοινό λογαριασμό με όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τότε εξαναγκάστηκαν να καταθέτουν τα ρευστά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε κοινό κεφάλαιο όπως λέγεται, διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, με αντίκρισμα ένα επιτόκιο που έδινε η Τράπεζα της Ελλάδος για αυτά τα ρευστά. Όμως ο νόμος προβλέπει και τα εξής. Μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιεί το κοινό κεφάλαιο αυτό ως δικό της περιουσιακό στοιχείο με τη δική της διακριτική ευχέρεια, χωρίς καν να ενημερώνεται διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα να έχουν χάσει τα ρευστά τους γιατί έχουν μετατραπεί σε ομόλογα. Και το ερώτημα είναι πώς μετατράπηκαν σε ομόλογα, ειδικά σε μια εποχή όπου το ελληνικό δημόσιο δεν εκδίδει ομόλογα. Γιατί είμαστε υποκαθεστώς της Τρόικας. Πώς γίνεται να έχουμε 25 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ομόλογα, όταν δεν εκδίδουμε ομόλογα? Αγοράσαμε τα ομόλογα των γερμανικών, ολλανδικών και άλλων τραπεζών που τα ξεφορτωνόντουσαν αβέρτα κουβέρτα. Και επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως λέει τουλάχιστον η αγορά, και εμείς το έχουμε το, εγώ το βάζω συνέχεια, το φωνάζω κτλ., το ψάξα και οι δημοσιογράφοι, όλοι είναι φερμέλα μπους, δεν μιλάει κανένας από τους. Είπαμε. Σε τι τιμές τα αγοράσατε, ρε παιδιά? Γιατί προφανώς τα αγοράσατε στη δευτερογενή αγορά. Έτσι. Σε τι τιμή τα αγοράσατε αυτά τα ομόλογα? Τα αγοράσανε πολύ κοντά στην ονομαστική τιμή, ανεξάρτητα από το τι τιμή είχαν στη δευτερογενή, για να μην χάσουν οι τράπεζες.
Οπότε τι γίνεται όμως, αυτό ήταν μια χασούρα. Και τι κάνουν τώρα, τα παίρνανε τα ομόλογα και τα διακινούσαν οι ίδιοι, αυτά που είχαν αγοράσει στο όνομα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως είναι τα ταμεία, τα επικουρικά, όπως είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επαγγελματικά. Όλα αυτά, ό,τι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Προσέξτε τώρα, είχαν λοιπόν ένα πακέτο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, τα αγόρασαν σε καταχρηστικές τιμές και για να κερδίσει η Τράπεζα της Ελλάδας, να μην εμφανιστεί δηλαδή στον ισολογισμό της μείων, τι κάνανε. Τα παίξανε σορτάροντάς τα στη δευτερογενή αγορά. Κερδοσκοπούσαν με τα ελληνικά ομόλογα στην δευτερογενή αγορά, σπρώχνοντας τις τιμές στη δευτερογενή αγορά ακόμη πιο χαμηλά. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο το εξής. Μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2011, τα ομόλογα, τα ελληνικά ομόλογα μέχρι και λήξεις μέχρι και του 2014, διαπραγματεύονταν στην δευτερογενή αγορά, είχαν πέσει τόσο πολύ μέσα από το σορτάρισμα των ομολόγων τόσο πολύ, ώστε διαπραγματεύονταν 20 και 30 λεπτά το ευρώ. Ονομαστική αξία 1 ευρώ, μπορούσες να το αγοράσεις και να το πουλήσεις στα 20 με 30 λεπτά. Και τι έρχονται τώρα, για τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουν μείνει στα χέρια τους, έρχονται και λένε, τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα κούρεμα 50%. Δηλαδή, ενώ εγώ αν πάω να το πουλήσω δευτερογενή θα πάρω 20 λεπτά στο ευρώ, δέχομαι να μου το αλλάξεις με 50 λεπτά στο ευρώ. Πόσα έχουν στα χέρια τους οι τραπεζίδες του Νταλάρα? 40 περίπου, give or take, έτσι, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 50 δισεκατομμύρια κούρεμα, με 50% κούρεμα, απομείωση 20 δισεκατομμυρίων. Για να μας κόψουν αυτά τα 20 δισεκατομμύρια, αν γίνει αυτό, γιατί δεν ξέρουμε, γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε, ξέρετε πόσα έχουν ζητήσει και πόσα έχουν πάρει? Σύμφωνα με την απόφαση, συγγνώμη, σύμφωνα με την απόφαση της 26ης 27ης Οκτωβρίου, θα πληρωθούν, για να το κάνουν αυτό, θα πληρωθούν cash 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ρευστό, με ντούκα, με το που θα γίνει το PSI, θα πάρουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστό. Θα μας απομειώσουν 20 δισεκατομμύρια στα ομόλογα, θα τους πληρώσουμε 30. Έλα όμως που είναι οι ίδιοι που έχουν αγοράσει και τα CDS από τις αμερικανικές τράπεζες και με το που θα γίνει το PSI θα χαρακτηριστούμε σε κατάσταση SD, Selective Default, επιλεκτική πτώχευση, ή D, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Fitch, δηλαδή σε κατάσταση default, και τότε απελευθερώνουν τα CDS και εισπράττουν κι άλλο ένα 65 από τα CDS. Κοιτάξτε τι ωραία δουλειά κάνουν. Μας χαρίζουν 20 εικονικά δισεκατομμύρια, εισπράττουν από μας 30 σε ρευστό και άλλα 65 δισεκατομμύρια από αυτά. Τα καινούργια ομόλογα που θα τους δώσουμε όμως, προσέξτε, δεν θα είναι όπως τα παλιά. Τα παλιά είναι σε έκδοση του εθνικού δικαίου, όχι τα καινούργια. Τα καινούργια θα τα εκδώσει όχι το ελληνικό δημόσιο, θα τα εκδώσει ένας άλλος οργανισμός, υπερεθνικός, ευρωπαϊκός. Λέγεται, δεν το έχει καθοριστεί ακόμη, ότι θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό το ταμείο θα εκδώσει στη βάση του αγγλικού δικαίου ομόλογα 3α πιστοληπτικής ικανότητας, που δεν μπορεί να τα εκδώσει μια χώρα που ήδη είναι 3σε. 3σε είμαστε τώρα. Λοιπόν, και θα τα πάρουν αυτά τα ομόλογα, γιατί τα θέλουν 3α ομόλογα, για να τα σορτάνουν στη δευτερογενή και να κερδίσουν για από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, όλα αυτά θα μας κοστίσουν ψίχουλα. 30 δισεκατομμύρια για τους ξένους τραπεζίτες. Και επειδή θα περικόψουν και τους τραπεζίτες τους εσωτερικούς, και θυμάστε πριν δύο μήνες έξαλλος ο Σάλλας να λέει ότι θα είναι καταστροφή το κούρεμα κτλ. Συμφώνησαν λοιπόν οι Ευρωπαίοι να ακουμπήσουμε σαν κράτος 39 δισεκατομμύρια σε ρευστό στους Έλληνες τραπεζίτες. Και έτσι το βουλώσανε. Δεν είναι καταστροφή. 39 δισεκατομμύρια cash. 39 και 30, 69 δισεκατομμύρια από τα 89 της πρώτης δόσης που λέγεται θα πάρουμε το Μάρτιο. Και μένουν άλλα 20. Βγάλτε τα 15 που έχουμε να πληρώσουμε στο ληξιπρόθεσμο ομόλογο του Μαρτίου, μένουν άλλα 5. Τι είναι αυτά τα 5? Οι τόκοι που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι τότε στα υπόλοιπα ομόλογα. Και έτσι από το 89 δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ένα ευρώ που να πάει σε μισθούς, συντάξεις, σε άλλες
ανάγκες ή έστω σε αυτό που λένε το περίεργο αυτό το πράγμα, ανάπτυξη. Τίποτα. Όλα αυτά με ορισμένα στοιχειώδη ανταλλάγματα. Πρώτον, όλος ο ορυκτός πλούτος της χώρας περνάει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Αυτό που φτιάξανε στο ενεφαρμοστικό. Ήδη η Financial Times ανακοίνωσε ότι έχει περάσει ήδη μια συγκεκριμένη αποτίμηση που τον ανάγει γύρω στα 120 δισεκατομμύρια. Αν όντως έχει γίνει αυτό το πράγμα, είναι έγκλημα, το στείνει στον τοίχο. Αν έχει πεθάνει, τον ξεθάβει και τον ξαναστείνει στον τοίχο. Δηλαδή είναι τέτοιο πράγμα. Διότι αν αποτιμιέται 120 δισεκατομμύρια ο ορυκτός πλούτος της χώρας, τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Ήμασταν πρόσφατα στο ΙΓΜΕ, κάναμε ολόκληρη ιστορία με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ που οι ίδιοι εκτιμούσαν τον διαπιστωμένο ορυκτό πλούτο της χώρας, τον άμεσα αξιοποιήσιμο, όχι το ράδιο αρβίλα, δηλαδή το πόσο πετρέλαιο έχουμε ή ξέρω εγώ τους υδρογονάθρακες και τα λοιπά που ίσως να ανακαλύψουμε, δεν σας λέω αυτό, το διαπιστωμένο, αυτό που έχει διαπιστωθεί και εκτιμηθεί, ξέρουμε πώς θα το αξιοποιήσουμε αύριο το πρωί. Οι επιστήμονες, οι γεωφυσικοί του ΙΓΜΕ τον αποτιμούν περίπου στο 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ σαν πλούτο, άμεσα αξιοποιήσιμο την επόμενη μέρα το πρωί. Πλούτο. Γι' αυτό τον κλείνουν το ΙΓΜΕ. Γιατί να το έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον κανείς δεν είναι ασφαλής από εδώ και μπρος σε αυτό που λέγεται Ελλάδα. Γιατί. Γιατί για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η πολιτική, η στρατηγική τους είναι πάση θυσία κρατάω ανοιχτές τις τράπεζες. Πάση θυσία. Πάση θυσία της εγχώριας. Γιατί αν κλείσουν οι τράπεζες και θα υπάρξει ο πανικός της Αργεντινής. Και αυτό το φοβούνται. Ξέρετε τι έγινε στην Αργεντινή. Κλείστηκαν, δεσμεύτηκαν οι καταθέσεις, βγήκε έξω ο κόσμος με βαριοπούλες, μπαλτάδες κτλ. Και όποιον. Έτσι, αυτό το φοβούνται. Οπότε θέλουν να κρατήσουν πάση θυσία ανοιχτές τις τράπεζες. Και τους δίνουν αβέρτα κουβέρτα λεφτά. Όχι μόνο σε ρευστό, αλλά προσέξτε να δείτε τι αποκαλύφθηκε τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Τους έχουν δώσει 120 δισεκατομμύρια σε ειδικές εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, ήδη το χρέος των τραπεζών έχει μετατραπεί σε χρέος του ελληνικού κράτους, χωρίς να καταγράφεται στο δημόσιο χρέος όμως. Είναι 120 σύν αυτά που έχουμε στο δημόσιο χρέος. Και έτσι θα τους συνεχίσουν όσο τους πάρει. Και προκειμένου να συντηρηθεί η υπόλοιπη πολιτική, θα χάσουμε όχι το 14ο, ξεχάστε την έννοια του μισθού. Εργατικό επίδομα, εργασιακό επίδομα θα παίρνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτός που θα έχει την τύχη να έχει δουλειά. Για όσο χρόνο την έχει. Θα διαλυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ή αλλιώς διαλύονται τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό, το ΙΚΑ καταργεί τον τομέα υγείας. Και τον βάζει σε αυτόν τον περίφημο οργανισμό ΕΟΠΗ που είναι αφίστατα τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, καταργούν τους 52 προνοιακούς οργανισμούς που είχε η Ελλάδα. Λες και είχαμε και γάμο, συγγνώμη για την έκφραση, την προνοιακή πολιτική. Τους καταργούν και από τους 52. Δεν έχει σημασία αν είσαι νεφροπαθής, αιμοκαθαρόμενος, υψηλή αναπηρία, κοφός, οτιδήποτε, στον ΚΕΑΔΑ. Στον ΚΕΑΔΑ, κυριολεκτικά. Α, εκτός και αν έχεις τα λεφτά. Αν έχεις τα λεφτά και πας σε ιδιωτικά ιστιτούτα. Τα επιστημονικά έδειγμα της χώρας, το ίδιο. Και αν βεβαίως όλα τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας από νύπη δέλτα-δέλτα γίνονται νύπη γιώτα-δέλτα, δηλαδή καταργείται ο δημόσιος χαρακτήρας τους, καταλαβαίνει τι θα γίνει με την πανεπιστημιακή παιδεία, την τριτοβάθμια δηλαδή παιδεία, είτε είναι ΤΕΗ είτε είναι ΑΕΗ. Ξεχάστε τα. Με την νόμο Διαμαντοπούλου δε. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, το 18,4% που λένε ότι έχουμε τον Οκτώβριο είναι στοιχείο απλά για να παίζουν τα παιδάκια. Η πραγματική εκτίμηση της ανεργίας με βάση τις πραγματικές που κάνουν οι επιστήμονες που δουλεύουν εκεί και δεν είναι Γεωργίου, έτσι, έχει ξεπεράσει ήδη το 20%. Η πραγματικότητα είναι ότι περίπου στα 45% συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, αν συμπεριλαμβάνουμε και αυτούς που τυχαία δουλεύουν μέσα στην. Τα στοιχεία όμως της ένδυας έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. Είναι ιστορικό ρεκόρ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή. Εκτιμάται το τέλος μέχρι το τέλος του 2012, εάν όποια που μας ζήσουν να το δουν, θα έχουμε περίπου το 60% του πληθυσμού κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. Απόλυτη ένδυα. Αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει πολλούς από τους φίλους της κυβέρνησης να φτιάξουν περίφημα ομόλογα θανάτου για την ελληνική οικονομία, όπου τι είναι, είναι ειδικά παράγωγα, πιστωτικά προϊόντα, τα οποία τα φτιάχνουν τα hedge fund, οι επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης, που ποντάρουν στο πόσοι θα είναι οι θάνατοι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, πάνω από τη φυσική κίνηση του πληθυσμού. Και ανάλογα με το πώς θα κινηθεί αυτή η καμπύλη, κερδίζουν. Ένα στοίχημα είναι. Όπως το βάλανε με την Ορλεάνη όταν καταστράφηκε και πεθάνανε κόσμος. Όπως είναι τα λεγόμενα παράγωγα καιρού με τις φυσικές καταστροφές. Δηλαδή μπορούν να επενδύσουν παντού με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Και σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό προσπαθώ να εξηγήσω όσο μπορώ πιο αναλυτικά την κατάσταση. Γιατί είναι ευκόλως εννοούμενη η απάντηση. Αν το χρέος και το κουκλίφι με πάνε σε αυτή την κατάσταση, τότε οφείλω να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρετε άλλο ευρώ από μένα. Σταματάω εδώ τις πληρωμές. Και δεν σταματάω εδώ τις πληρωμές για να διαπραγματευτώ μαζί σας. Όχι, σταματάω εδώ τις πληρωμές για να πω ότι με βάση το διεθνές δίκαιο το χρέος αυτό είναι εντελώς παράνομο. Και άρα οφείλω να μην το αναγνωρίσω. Σαν όχι μόνο απεχθές, δεν είναι το απεχθές. Μπορώ. Είναι παράνομο. Η έννοια του παρανόμου χρέους στο διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Πέρα από τα απεχθούς. Είναι η έννοια, παράνομο είναι εκείνο το χρέος που οθεί έναν λαό να καταπατήσει τα δικαιώματά του προκειμένου να το πληρώσει. Και μόνο αυτό αρκεί, με βάση το διεθνές δίκαιο, αρκεί να θεωρηθεί παράνομο ένα χρέος και να διαγραφεί ολοσχερός. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράξη κυριαρχίας ενός λαού. Δεν το κάνει κάποιος. Έτσι. Ούτε φυσικά μπορούμε να περιμένουμε ότι υπάρχουν πολιτικό σύστημα να το κάνει. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Αυτό είναι μια πρόταση απέναντι στο λαό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αν πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, μπορούμε να έχουμε λύσεις. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι τοκογλύφοι. Και ξέρουν πολύ καλά ότι αν το κάνει ο ελληνικός λαός, δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν να το κάνουν απολύτως τίποτα. Όπως για παράδειγμα το κάνουν οι Αιγύπτιοι αυτή τη στιγμή. Οι Αιγύπτιοι, προσέξτε να δείτε τώρα. Οι Αιγύπτιοι λέγανε, εγώ εξεγέρθηκα ένα στο Μουμπάρα και τον έδιωξα. Σωστά. Άρα γιατί θα πληρώσω τα χρέη του. Ποιος έτρεξε να πει έχει δίκιο ο Αιγυπτιακός λαός. Οι Αμερικάνοι. Οι οποίοι τρέξαν και λένε, έχουν δίκιο. Πού ακούστηκε να πληρώνουν 80% στο ΑΕΠ χρέος. Εμάς είναι 165%. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνει 22% των εσόδων του κρατικού προπολογισμού σε τοκοχρεολύσια. Εμείς πληρώνουμε 140%. Λοιπόν, και το κάνανε γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο, όταν αλλάζει νομική προσωπικότητα ως λαός, σβήνει τις προηγούμενες υποχρεώσεις. Λέγεται η διαδικασία του succession of state, δηλαδή διαδοχή κράτους. Τι στην πράξη μπορούν να σου κάνουν. Τελευταία φορά που βγήκαν οι κανονιοφόροι για να εισπράξουν τοκογλυφικά ήταν το 1906 στη Βενεζουέλα. Από τότε ρητά δεν έχει υπάρξει άλλη περίπτωση στρατιωτικής προσπάθειας κρατών να εισπράξουν τοκογλυφικά. Έτσι. Δεν έχει, ακόμη και τότε, οι Αργεντινοί που προλάβανε ο Καβάγιο που τον φέρανε εδώ πέρα να μας εξηγήσει, ο κύριος Παπαχελάς τον έφερε εδώ πέρα, τον πληρώσανε χοντρά λεφτά και τον πληρώσανε και χοντρά και έμεβη, γιατί ο άνθρωπος δεν έρχεται, είναι γνώστης, είναι γκουρού. Και τον πληρώσανε όταν είχε χοντρή αμοιβή να μας έρθει να μας πει ότι άμα βγούμε από το ευρώ θα καταστραφούμε τελείως. Όπως καταστράφηκε και η Αργεντινή, λέει, γιατί έφυγε από το δολάριο. Αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή. Αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή. Είχε προλάβει αυτός ο κύριος και πέρασε όλο το χορμολογιακό χρέος της Αμερικής, της Αργεντινής, στο αμερικανικό δίκαιο. Και τώρα τι γίνεται. Επειδή ο Κίχνερ, αυτός που διέγραψε το 70% του χρέους της Αργεντινής μονομερός, έκανε το λάθος να το αναγνωρίσει όμως. Διέγραψε το 70%, αλλά αναγνώρισε ο σύνολο του χρέους. Οπότε τι γίνεται, το υπόλοιπο 30% τρέχουν οι άλλοι και παίρνουν αποφάσεις από τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Συνεχώς, και τώρα οδηγείται η χώρα ξανά στο δανεισμό με πολύ ψηλοπέρογκα επιτόκια για να πληρώσει το κομμάτι του χρέους αυτού, και μάλλον θα οδηγείται ξανά στο Δελτανιτάφ. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το τι πολιτικές ακολουθίες.
Ακόμη όμως και τα αμερικανικά δικαστήρια, όταν πάνε, όταν δικαιώνονται τα αρπακτικά από τις αποφάσεις και πάνε να πάρουν, κάνουν αιτήσεις κατασχέσεως, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, κανένα δικαστήριο δεν έχει εκδώσει εντολή κατάσχεσης υπέρ δανειστή, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα πρόσφατα, διάβασα, επήλθε και άλλη απόφαση από αμερικανικά δικαστήρια στη Νέα Υόρκη εναντίον της Αργεντινής και ζήτησαν να κάνουν κατάσχεση σε κρατικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Αργεντινής και τα αρνήθηκε τα αμερικανικά δικαστήρια. Γιατί υπάρχει αυτό το που λέμε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας που προστατεύει την Αργεντινή, που δεν προστατεύει εμάς. Όσο δεν τους έχουμε βάλει στο σκαμνί αυτούς. Γιατί αν τους καθίσει στο σκαμνί αυτούς, τεκμέρεται το ότι ο λαός αρνείται να προσυπογράψει ή να δεχτεί το κατάργηση εθνικής κυριαρχίας ή της ασυλίας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να καθίσει στο σκαμνί. Όχι μόνο από την άποψη της ειδικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μας οδήγησατε εδώ πέρα, δεν πρέπει να το πληρώσει κάποιο αυτό που λέμε όλοι. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό και από την άποψη του εθνικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, εκεί πέρα πιστοποιείς ως σαν λαός ότι φίλε μου, εγώ όχι μόνο δεν το αναγνωρίζω, αλλά καθίζω στο σκαμνί και αυτόν που το έκανε. Άρα δεν μπορείς να με χειριστείς έτσι. Τι άλλο μπορούν να κάνουν? Να σου κόψουν τις παροχές, να σε αποκλείσουν από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Αμήν και πότε. Καταρχήν είμαστε, δεν ξέρω αν το έχετε υπάρξει, πάρει χαμπάρι, είμαστε εκτός αγορών. Έτσι. Δεν πρέπει να ξαναπάμε στις αγορές. Παρά και ενάντια στη λογική που λέει ότι κάνουμε όλα αυτά για να ξαναπάμε στις αγορές. Όχι, δεν πρέπει να πάμε ξανά στις αγορές. Γιατί οι αγορές αυτές είναι τοκογλύφοι και πηγαίνουν μόνο διεφθαρμένες κυβερνήσεις προκειμένου να καλύψουν τις μαύρες τρύπες που δημιουργούν λόγω της διαφθοράς και του τρόπου διακυβέρνησης χώρας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να προσφύγει στους τοκογλύφους. Κανένας. Όποιος προσφέρει σε αυτόν τον τύπο διανυσμό, να ξέρετε εκ προημίου ότι πρόκειται για διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Που δεν μπορεί να καλύψει τις δαπάνες του ή τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας του ή των δημοσίων οικονομικών με ίδιους πόρους και έτσι προσφεύγει στον ξένο δανεισμό. Και με αυτόν τον τρόπο το δανεισμό. Η επιστήμη λέει ότι η μόνη μορφή δανεισμού, δημόσιου δανεισμού που επιτρέπεται από την άποψη επιστήμης είναι μόνο για επενδυτικά προγράμματα με τέτοιο όμως υπολογισμό της απόδοσης ώστε να εξασφαλίζουν την εξόφληση του δανείου. Αυτός μόνος ο δανεισμός. Και αυτός μπορεί να γίνει άνετα με διακρατικές συμφωνίες, παράδειγμα, που σε εξασφαλίζουν και την μεταφορά τεχνογνωσίας, παραγωγικών πλεονεκτημάτων κτλ. Αυτά όλα βέβαια για να γίνουν. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Το μέσο το καταστρεφτικό που μπορούν να κάνουν εναντίον μας είναι ελέγχουν την οικονομία μας, το πιστωτικό σύστημα και το νόμισμα. Και άρα μπορούν να μας εκμηδενήσουν μέσα σε ένα 24ωρο. Γι' αυτό διαγραφή του χρέους πηγαίνει παράλληλα και είναι ταυτόσιμο με την έξοδο από την ΟΝΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για λόγους δημοκρατίας, όπως είπα προηγουμένως, αλλά για λόγους στοιχειώδους οικονομικής διαχείρισης υπέρ των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού. Στοιχειώδους. Για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε σαν αφετηρία μιας άλλης πορείας αυτού του τόπου, έτσι ώστε να μπορεί να γλιτώσει ο λαός, η πλειοψηφία, το συντριπτική πλειοψηφία του λαού και η χώρα των αρμαγεδόνα που εγκαταστάθηκε στη χώρα της. Έχει εγκατασταθεί και ξεκινήσει τη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει μια σειρά από ερωτήσεις. Όποιος θέλει να υποβάλει γραπτά μια ερώτηση, ας την φέρει στο Προεδρείο να την κάνουμε. Όποιος θέλει να ζητήσει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως είτε από εδώ είτε από την άλλη. Κάποιος, έχουμε μικρόφωνο. Κύριος Τσιλιγιάννης. Είχαμε κατάθλιψη μέχρι τώρα, σίγουρα μεγάλωσε πιο πολύ. Δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, έτσι. Η αποτύπωση ήταν πολύ γλαφυρή και ουσιαστικά κάπως έτσι τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση και με την πρόταση τελευταία ή το συμπέρασμα που βγαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παραγωγικός ιστός της χώρας αυτή τη στιγμή είναι εκμηδενισμένος. Όλα τα αγαθά τα οποία καταναλώνει ο ελληνικός λαός είναι βασικά εισαγόμενα.
αυτή η έξοδος και αυτή η πρόταση τι συνέπειες ακόμα θα επιφέρει, πέρα από αυτά βέβαια και στην άλλη περίπτωση που θα είμαστε μέσα, σίγουρα οι συνέπειες είναι οδυνηρές, αλλά μια ανάλυση σε αυτό θα μπορούσα να έχουμε. Ναι. Ναι, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος που εκτιμάται αν έχουμε τις μηχανές κοπής χαρτονομίσματος από 6 μήνες έως 12 μήνες. Αν δεν τις έχουμε 12, αν τις έχουμε 6. Λοιπόν, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα και για να προσαρμοστούν τα logistics της οικονομίας και όλα αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα ορισμένα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Κυρίως του εξωτερικού συζυγίου. Τα υπόλοιπα είναι άμεσα αντιμετωπίσιμα, δεν είναι κάτι το οποίο να μας πανικοβάλλει ή να μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του εξωτερικού συζυγίου? Το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, μας έχουν καταντήσει να εισάγουμε μέχρι και τα στοιχειώδη. Θα σας πω εδώ ότι σε επιστημονικές ημερίδες και έρευνες που διεξάγονται στην ελληνική από τους Έλληνες οικονομολόγους από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, οι επιπτώσεις της ένταξής μας σε αυτό το σύστημα κοινής αγοράς είχαν διατυπωθεί ήδη από τη δεκαετία του 60. Έτσι ακριβώς. Θα φτάσουμε στο σημείο όπου μισός πληθυσμός της Ελλάδας θα εξαρτάται από εισαγόμενα τρόφιμα. Τότε, τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν παράλογο να λέγεται, γιατί τότε είχαμε, μέχρι το 81, είχαμε πλεονασματικά αγροτικά ισοζύγια και με τεράστιο πλεόνασμα αγροτικής παραγωγής, παρά το γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή δεν είχε και τα καλύτερα χαρακτηριστικά από ό,τι άψουν διαθροτικά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αγροτική παραγωγή ήταν πλεονασματική. Σήμερα συμβάλλει στο ΑΕΠ περίπου στο 2%, έχει ολοκληρωτικά σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί και πρέπει να αναταχθεί. Δεν υπάρχει τρόπος μέσα στο ευρώ να ανατάξουμε την οικονομία ή να την ξαναβάλουμε να παράγει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι το εξής. Πρώτον, να πούμε τι γίνεται. Το εξωτερικό ισοζύγιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το ισοζύγιο κεφαλαίων και στο ισοζύγιο των εμπορευμάτων. Στο ισοζύγιο κεφαλαίων, να πει η ιστορία. Εθνικοποιούμε την τράπεζα της Ελλάδος, που οφείλει να είναι έτσι αλλιώς. Έτσι. Λοιπόν, εθνικοποιούμε και τις 7-8 μεγάλες τράπεζες, οι οποίες έτσι έχουν απορροφήσει το τεράστιο κομμάτι. Σας λέω ειλικρινά, το είπαμε σε στελέχη των κομμάτων αυτό το πράγμα, ότι 120 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή είναι σε ομόλογα ειδικής έκδοσης του ΟΔΙΕΧ που δεν καταγράφονται. Τραλαθήκαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θα το βάλουν στο κοινοβούλιο. Εμείς θα το συνεχίσουμε να το βαράμε. Γι' αυτό άλλωστε δεν μας δίνουν ποτέ στοιχεία, ούτε στον προϋπολογισμό. Μας δώσαν στοιχεία. Η περίφημη κενή σελίδα του 124 του προϋπολογισμού ήταν αυτή. Δεν μας το δίνουν. Λοιπόν, οπότε αν ελέγξουμε το τραπεζικό σύστημα με την Τράπεζα της Ελλάδος και το βασικό κρατικό πυλώνα, ελέγχουμε την κίνηση κεφαλαίου και κλείνουμε τα οικονομικά μας σύνορα. Δηλαδή δεν επιτρέπουμε την εξαγωγή κεφαλαίου όπως γίνεται αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Κλείνουμε τα οικονομικά μας σύνορα. Σταματάμε δηλαδή περίπου τα 35 με 45 δισεκατομμύρια εκροή κεφαλαίου κάθε χρόνο. Αυτό δημιουργεί συνθήκες διατήρησης νομισματικής κυκλοφορίας όπως υφίσταται. Σήμερα πρέπει να υπάρχει μια νομισματική κυκλοφορία περίπου στα 38 με 45 δισεκατομμύρια. Κάπου εκεί είναι το φυσικό χαρτονόμισμα. Τώρα, γιατί σε τρεις μήνες δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτό, κάθε εβδομάδα οι μεγάλες πολυεθνικές, κυρίως στο λιανεμπόριο, εκεί που κυκλοφορεί η χαρτούρα, το χαρτοπούλι, έτσι, το βγάζουν έξω κάθε εβδομάδα. Σε λίγο θα στενάζει η οικονομία από έλλειψη χαρτονομίσματος. Δεν ξέρουμε πώς θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μιλάμε για τις τωρινές συνθήκες. Αυτό το χαρτονόμισμα προσπαθώ να το συντηρήσω με μια σειρά πολιτικής πιστωτικής υποστήριξης. Παράδειγμα, αντί να εκδίδω εγγυήσεις για τις τράπεζες, εκδίδω κρατικά γραμμάτια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άμεσα διαχειρίσιμη. Είναι μορφή κοπής χαρτονομίσματος, έμεση κοπής, ώστε να κινηθούν οι επιχειρήσεις μέσα στην αγορά. Η μικρομεσαία, κατά κύριο λόγο. Ανοίγω αλληλόχρεους άτοκους ώστε να υποστηριχτεί ο μικρομεσαίος σε αυτήν την ιστορία. Ταυτόχρονα και ο εργαζόμενος. Να περιορίσω την κυκλοφορία φυσικού χαρτονομίσματος.
Και αυτό το χαρτονόμισμα έχω στόχο να το, να το αποθεματοποιήσω στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να το χρησιμοποιήσω ως συνάλλαγμα μετά την κοπή του δικού μου νομίσματος. Και μάλιστα συνάλλαγμα αξίας 35 με 45 δισεκατομμύρια σε ευρώ. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία του λεγόμενου εμπορικού ισοζυγίου. Δηλαδή, έχουμε εδώ τις εξαγωγές με τις εισαγωγές. Εκεί πλέον θα πρέπει να υπάρξει ρητός συγκεκριμένος έλεγχος της κίνησης εμπορευμάτων. Δηλαδή, να πούμε με σαφήνεια τι μας χρειάζεται και τι μας χρειάζεται. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει έλεγχος και εκεί. Δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια λέστε. Θα πούμε δηλαδή συγκεκριμένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ενώ τα λεμόνια μου σαπίζουν στις λεμονιές, θα πρέπει να μου εισάγω, να εισάγουν οι μεσάζοντες και οι πολυεθνικές λεμόνια από την Αργεντινή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν το πιάνω. Δεν το συλλαμβάνω. Γιατί? Για να προσθέτουν 80% επί της τιμής της λιανικής το μεσοεμπορικό κέρδος. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί το κόστος εισαγωγής των φαρμάκων να έχει τριπλασιαστεί όταν γίνεται μέσω των πολυεθνικών, όταν μπορώ να το κάνω με κρατική παρέμβαση και να το μειώσω πολύ. Η παρέμβαση Λοβέρδου, υπάρχει μεγάλη ιστορία γι' αυτό, το τι έχει κάνει με τα φάρμακα ημιτασιών και όλες αυτές τις ιστορίες, αλλά δείχνει τα περιθώρια κέρδους των φαρμακεμπόρων και των φαρμακοβιομηχανιών. Αν παρέμβεις εκεί, μάλιστα να σας πω χαρακτηριστικά, υπήρχε πριν ένα χρόνο που αντιμετώπισε το πρώτο σοβαρό πρόβλημα η ελληνική οικονομία, η Κύπρος προσφέρθηκε να αγοράζει αυτή τα φάρμακα για μας και με ένα ποσοστό που θα τις αποδίδουμε ως μεσάζοντα, θα τα αγοράζαμε εμείς, ειδικά τα φάρμακα τα αναγκαία για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, θα τα αγοράζαμε 50% φθηνότερα από ό,τι θα τα αγοράζουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να γίνει ρεμπετασκέρι, ούτε να αφήνεται στις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Φυσικά εκεί τα lifestyle φάρμακα, σε κατηγορίες lifestyle τα φάρμακα, θα εφαρμοστούν περικοπές εισαγωγής. Ναι, θα υποφέρει ο οργασμός της τρίτης ηλικίας. Δεν θα εισάγουμε τέτοιου τύπου φάρμακα. Προκειμένου να διαθέσουμε ό,τι μπορούμε και οι κυρίες στα cosmetics θα ανακαλύψουμε τη φυσική ομορφιά ξανά. Θέλω να σας πω, συγγνώμη, αστεία το λέω, αλλά θα χρειαστεί να περικόψουμε τέτοιου τύπου δαπάνες το τρίτο βασικό στοιχείο. Το τρίτο βασικό στοιχείο είναι διακρατικού τύπου συμφωνίες. Δηλαδή, αγοράζω ή είμαι υποχρεωμένος να αγοράσω καύσιμα. Τα καύσιμα εδώ, όσες οικονομίες και να κάνω, είναι ανελαστική δαπάνη. Δηλαδή πρέπει να αγοράσω καύσιμα. Εδώ δύο πολιτικές. Το πρώτο, πάω και εθνικοποιώ τα δηληστήρια. Δεν είναι δυνατόν να είμαι εκτεθειμένος σε δύο ή τρεις, μην τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λαιλατούν κυριολεκτικά την ελληνική οικονομία, ελέγχοντας την πόρτα εισόδου των καυσίμων σε αυτή την οικονομία. Θα σας πω πολύ, πολύ απλό. Φωνάζουν όλοι για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Φαντάζεστε, έτσι. Και λένε, μετράνε τα φορτηγά που φεύγουν εκεί πέρα και το βενζινοπόλι που το. Κολοκύθια. Ξέρετε που γίνεται το λαθρεμπόριο? Ανάμεσα στον εφοπλιστή και στο δηληστήριο. Εκεί γίνεται το λαθρεμπόριο. Και μιλάμε για 3 εκατομμύρια εκεί. Και ξέρετε πόσο εύκολα λύνεται? Πολύ απλά. Κρατικό δηληστήριο και λέει, ό,τι καύσιμο μπαίνει θα μπει από το κρατικό δηληστήριο, το οποίο θα έχει ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και θα ελέγχεται πλήρως από την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις δικαστικές αρχές. Να ξέρουμε, ο οικονομικός δηλαδή, αλλά όχι αυτή την ξεφτύλα των οικονομικών εισαγγελέων, πάρ' το δικό σου λάπτοπ και βρες ό,τι μπορείς. Μιλάμε για δομημένες υπηρεσίες κτλ. Όπως είναι για παράδειγμα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Δεν μιλάμε για τίποτα τραγικά. Δοκιμασμένες πολιτικές είναι αυτές. Και θα σας πω εγώ για πότε. Μελισανίδες, ιστορίες και όλα αυτά. Συγγνώμη που αναφέρουμε ένα όνομα τυχαία, λέω τώρα έτσι. Για πότε εξαφανίζονται από προσωπικής αυτά τα πράγματα? Γιατί στηρίζονται στο τρομακτικό λαθρεμπόριο καυσίμου που γίνεται. Μόνο χάρη σε αυτό το λαθρεμπόριο έχουμε προσαυξημένες τιμές εισαγωγής πετρελαίου κατά 25 μέχρι 35%. Με την κίνηση αυτή, αυτόματα η τιμή της βενζίνης θα πέσει 25 με 35%, χωρίς καν να δειχτεί η δομή το υπόλοιπο. Δηλαδή, η φορολογία, η ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα. Αντί για αυτό, τι κάνουμε? Απελευθερώνουμε τις αγορές στο δηληστήριο και στην εισαγωγή και τσακίζουμε το βενζινόπολιο.
βάζοντας πλαφόν ιστορίες και ανοησίες. Λοιπόν, ενώ αντίθετα, επιτρέπουμε το δηληστήριο να το κάνουν καρτέλ, να αποφασίζουν την τιμή στη Μασσαλία, σας πληροφορώ, την τιμή δήλησης στην Ελλάδα. Την αποφασίζουν, το καρτέλ της Μασσαλίας, το που ανήκουν και τα ιδιωτικά δηληστήρια, να κάνουν λαθρεμπόριο με τα Σκόπια, γιατί και το δηληστήριο στα Σκόπια ελέγχεται από την ΕΛΠΕ, είναι δικό της. Κάνουν λαθρεμπόριο, επιτρέπουν να εκδίδουν τα ιδιωτικά δηληστήρια χαρτιά μαϊμού στους εφοπλιστές, ώστε να διακινούν πετρέλαιο όπου μπορούν να φανταστούν και το χειρότερης ποιότητας πετρέλαιο, γιατί δεν έχουμε καν προδιαγραφές, καταργήθηκαν και οι προδιαγραφές. Το τι πετρέλαιο εισάγουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος για να μειώσεις και να ελέγξεις αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι να πάω να κάνω κρατηδιακρατική συμφωνία. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να εξαρτώμαι, ας πούμε, από τον οποιονδήποτε τυχοδιώκτη ο οποίος κάνει εισαγωγή. Πολύ απλά πάω στη Ρωσία και λέω: λάτε ρε φίλε, εσείς μου δίνετε το 84% του πετρελαίου που εισάγω. Έλα εδώ να δούμε μια συμφωνία, μια διακρατική συμφωνία που θα μου επιτρέψει και εμένα να εξασφαλίσω την παροχή μου και ταυτόχρονα να δούμε τι θέλεις. Η Ρωσία εδώ και 7 χρόνια ξέρετε τι ζητάει. Τις παλιές διευκολύνσεις του Σοβιετικού στόλου στο Αιγαίο. Και είδατε τώρα στο Νεώριο και τις άλλες. Το Σοβιετικού στόλου, το 1980 που είχε. Λοιπόν, και είδατε τώρα τα πλοία που κατέβηκαν κοντά στο Καστελόριζο. Μια αρμάδα σοβιετική, ρωσική, λοιπόν, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ρωσική, η οποία ζητούσε ακυροβόλιο στο Αιγαίο. Χώρια το πρόβλημα που υπάρχει, ότι αν κυκλοφορούν τα ρωσικά πλοία στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, βεβαίως. Υπάρχει και μια ανατροπή των σχετικών δυνάμεων. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία θερμών επεισοδίων ή τουρκικών αεροπλάνων. Άλλο πράγμα να η ελληνική αεράμινα να στοχοποιεί αυτά τα. Και να στοχοποιείται όμως ταυτόχρονα και από ρωσικά πλοία είναι ένα θέμα. Έτσι. Το υπολογίζει ο άλλος, όπως θα το υπολογίζαμε και εμείς, άμα το στοχοποιούσαν οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί. Σωστό δεν είναι. Λοιπόν, αυτό μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να χαμηλώσουμε την τιμή του πετρελαίου και τη δυνατότητα να μην πληρώνουμε άμεσα σε ρευστό, σε συνάλλαγμα δηλαδή, σημαντικό κομμάτι του κονδυλίου που φεύγει έτσι. Έτσι. Να τελειώσω. Και το τελευταίο είναι το εξής. Διακρατικού τύπου συμφωνία στις άλλες άγολες αγορές. Εάν χρειαστούμε συνάλλαγμα το οποίο δεν διαθέτουμε, σας είπα προηγουμένως, έχουμε άμεσα αξιοποιήσιμο. Πώς το λένε, πιστοποιημένης αξίας φυσικό πλούτο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ως οποιονδήποτε οικονομολόγο απανταχουγής το λέγατε, σημαίνει αυτόματα ότι μια κεντρική τράπεζα μπορεί με εγγύηση αυτού του πλούτου να αντλήσει όσο συνάλλαγμα θέλει η διεθνή αγορά. Ανά πάσα στιγμή. Και αυτός δεν είναι δανεισμός, είναι μορφή πιστώσεων με βάση τον πλούτο που έχεις, το οποίο δεν απαρνείσαι ούτε το δίνεις ως εχέγγυο, αλλά με βάση τη δυνατότητα παραγωγής που έχεις με βάση αυτόν τον πλούτο. Δηλαδή θα σε πληρώσω με το βοξίτη που θα παράγω. Όχι σου χαρίζω τους βοξίτες. Όχι, αλλά πεσίνε. Με βιομηχανία, προφίλ αλουμινίου κτλ. Και μάλιστα μπορείς να το κάνεις αυτό με κράτη που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτού του τύπου τη συνεργασία. Παράδειγμα, η Γερμανία θέλει να πάρει τους βοξίτες. Πολύ ωραία. Έλα εδώ μαζί να κάνουμε μια σύμπραξη και να φτιάξουμε βιομηχανία προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα. Αν δεν θέλεις, πολύ ωραία, θα το κάνουμε τους Κινέζους ή θα τους κάνουμε οποιοδήποτε άλλο μπορεί να μου το κάνει. Και με βάση τα προϊόντα της συγκεκριμένης βιομηχανίας θα σε πληρώσω. Αυτό το κάνουν, είναι, πώς το λένε, πρακτική, διεθνής πρακτική σε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες στον πλανήτη. Λοιπόν, και συστηματική πρακτική. Έχω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημά μου είναι ο ρητός μου πλούτος. Μπορώ να το κάνω έτσι. Βεβαίως. Δείτε παράδειγμα αυτή τη στιγμή πώς, σήμερα το διάβαζα μάλιστα, στις οικονομικές σελίδες, η Κεντρική Τράπεζα, η Fed, δηλαδή των ΗΠΑ, έβαλε σε καραντίνα την εισρωές κεφαλαίου προς τη Βενεζουέλα για να πάρει μέτρα εναντίον, επειδή είναι ο Αχμαντινετζάπ που κάνει βόλτα στην περιοχή. Και πήρε μέτρα ενάντια στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Βενεζουέλα πλέον όμως έχει μειώσει συνολικά τις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ήταν πριν το 1998, σε καθαρό πετρέλαιο, δηλαδή, σε πετρέλαιο, και τώρα πλέον εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες με ταποιημένα προϊόντα πετρελαίου. Δημιούργησε πετροχημική βιομηχανία. Πώς τη δημιούργησε πετροχημική βιομηχανία? Πήγε και έκλεισε μια συμφωνία με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Έφτιαξαν πετροχημικά εργοστάσια, τις δώσαν τα κεφάλαια να το φτιάξει και τους πλήρωσε με το παραγόμενο προϊόν. Και τώρα έχει πετροχημική βιομηχανία γιατί είναι βασική αρχή μιας οικονομίας, δεν μπορείς να στηρίζεσαι
σε, μόνο στην εξαγωγή φυσικού μεταλλεύματος. Πρέπει να το μεταποιείς για να, για να έχεις προστιθέμενη αξία, να έχεις... αυτό πρέπει, μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Σας λέω, σύμφωνα με εκτίμηση του ΙΓΜΕ, εάν μας δίνουν για κάθε ερευνητική δραστηριότητα που ασκούν στον ελλαδικό χώρο τα γεωφυσικά Ινστιτούτα του πλανήτη, μας δίνανε μία δεκάρα, αυτό είναι εκτίμηση των επιστημόνων του ΙΓΜΕ, μας δίνανε μία δεκάρα για την δραστηριότητα που ασκούν, την ερευνητική που ασκούν στο γεωλογικό εργαστήριο που λέγεται Ελλάδα, αυτή τη στιγμή θα είχαμε τις δημόσιες επενδύσεις για την επόμενη 20ετία. Γι' αυτό το κλείνουν και χαρίζουν το αρχείο του 11.000 ειδικές μελέτες για τον ορυκτό πλούτο σε ιδιώτες. Αυτό προασπίζονται οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ, που εκτός από τη δουλειά τους, έτσι. Προασπίζονται σαν δημόσια περιουσία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απεργία. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες. Προσοχή. Αλλά όχι ότι θα πεινάσουμε και ιστορίες και για αγρίους. Μην τρελαθούμε, ας πούμε. Ναι, όχι, εγώ θεώρησα ότι αν υπάρχουν πολιτικές γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ποια ομάδα. Α, ναι, λοιπόν, μια κοινωνικοπολιτική δύναμη που θα γεννήσει ο ίδιος ο λαός και θα μπορεί να αναλάβει τα ενία αυτής της χώρας. Μια κοινωνικοπολιτική δύναμη, την οποία δεν έχει καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι ήδη γεννιέται. Βρισκόμαστε στη διαδικασία γέννηση τέτοιας δύναμης. Πόσο γρήγορα, κοιτάξτε, δεν χρονομετρείται η αντίδραση κοινωνίας. Η ίδια η κοινωνία έχει τους δικούς της ρυθμούς. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στη δυναμική αυτού του λαού. Έχει αποδείξει αυτός ο λαός ότι έχει δώσει απόδειξη της δυνατότητάς του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και σε κέρυες στιγμές θα ξαναδώσει το παρόν και σε αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη, μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό, κύριε Καζάκη. Σε κάποια συζήτηση που είχατε κάνει, είπατε ότι στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί και έχει πετύχει πλήρως το δόγμα του σοκ. Και προσωπικά, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Επειδή ρωτάμε όλοι πώς κάποτε θα φύγουμε από τον καναπέ, θα φύγουμε από την κατάθλιψη και θα βγούμε στους δρόμους. Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει? Γιατί βλέπετε, υπήρχε το κίνημα των αγανακτισμένων. Έτσι, γίνονται συγκεντρώσεις, γίνονται πορείες. Βγαίνει όλος ο κόσμος στον δρόμο, τον χτυπάνε αλίπητα τα ΜΑΤ και όλα τα σώματα ασφαλείας. Και πάλι θεωρεί ο κόσμος ότι δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε παρότι εξεγείρεται. Πώς, με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα γεννηθεί αυτό το καινούργιο κίνημα? Είναι συμπλήρωμα στην ερώτηση που έκανε ο κύριος. Η προσωπική μου άποψη δεν είναι. Ναι. Ναι. Εγώ δεν το πω έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι η ανάγκη είναι σίγουρα ένα βασικό κριτήριο. Δηλαδή δεν πρόκειται να σε αφήσει. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που πιστεύει ότι κάπου εδώ θα σταματήσουν τα πράγματα. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Δεν έχει πάτο το βαρέλι αυτό. Μπορεί να τραβήξει για δεκαετίες αυτή η ιστορία μέχρι να εξουθενωθεί τελείως ο ελληνικός λαός και συνολικά η χώρα. Εγώ πιστεύω με τα δεδομένα της παγκόσμιας κρίσης, όσο μου επιτρέπεται να διακρίνω τάσεις, ότι η ελληνική επικράτεια ως υφίσταται, ως ανεξάρτητο αυθύπαρκτο κράτος από το 1832, έχει τεθεί εν αμφιβόλο ήδη με τη συμφωνία της 26-27 Οκτωβρίου και την εφαρμογή της στο επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε μια απειλή απλά αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων. Έχουμε μια απειλή επιβίωσης ενός ολόκληρου λαού. Δεν τους ενδιαφέρει αν χαθεί μια Ελλάδα. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα που ακούγεται ξαφνικά περί, ξέρω εγώ, συνένωσης κρατών στα Βαλκάνια, το ότι υπάρχουν βιώσιμα και μη βιώσιμα κράτη, άρα να τα συνενώσουμε ή να τεμαχίσουμε και να ξαναενώσουμε κομμάτια κτλ., δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν σχεδιασμοί ήδη από παλιά, υπάρχουν εκθέσεις προσωπικά έχω διαβάσει και στην Ευρωζώνη και στο State Department, όπου λένε, κοιτάξτε να δείτε, κύριοι, έχετε κομμάτια τα οποία δεν είναι βιώσιμα, κόψτε τα, δώστε τα στους γείτονες, και να γίνουν και αυτοί βιώσιμοι, να γίνεις και εσύ βιώσιμος. Αυτά τα πράγματα τα δούμε μπροστά μας. Ήδη, όταν τα έγραφα εγώ για κάποιοι άλλοι, ελάχιστοι στον αριθμό, μας λέγανε αυτά τα πράγματα είναι συνωμοσιολογία. Τώρα υπάρχουν Έλληνες βουλευτές που τα λένε. Υπάρχουν στελέχοι που τα λένε.
περιφερειάρχης της Πελοποννήσου έρχεται και μας τα λέει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ελλάδα, η Πελοπόννησο θα επιβιώσει. Για μια στιγμή. Δηλαδή, να το σκεφτούμε λιγάκι πιο βαθιά το θέμα. Πάει βαθύτερα το ζήτημα. Δυστυχώς η απειλή που ζει αυτή η χώρα δεν θα επιτρέψει στο λαό να λουφάζει για πολύ καιρό ακόμη. Δεν νομίζω όμως ότι λουφάζει, βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικού τρόπου αντίδρασης. Δοκίμασε μια αντίδραση, την αντίδραση των λεγόμενων αγανακτισμένων, μέσα εισαγωγικά αγανακτισμένη, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αγανακτισμένη, και είδε ότι η εκδήλωση, μαζική εκδήλωση δυσαρέσκειας δεν άρκει πλέον για να πάρει το μήνυμα το πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται απεντόμωση. Δηλαδή, ξύλωμα συνολικά του πολιτικού συστήματος, δημιουργία πρωτογενούς δικαίου από το φυσικό του φορέα, δηλαδή το λαό, με βάση το ακροτελεύτιο άθρο του Συντάγματος που λέει ότι στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ο πατριωτισμός των Ελλήνων επαφίεται η φύλαξη του Συντάγματος και μπορεί να επιλέξουν τη μορφή εκείνη αντίδρασης που κρίνουν οι ίδιοι ως αποτελεσματική απέναντι στη βίαιη κατάλυση του Συντάγματος. Και αν δεν έχουμε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος σήμερα, τι έχουμε, έτσι. Βεβαίως, αν περιμένουμε κάποιοι να δούμε τα τάγκς για να καταλάβουμε ότι έχουμε βίαιη κατάληξη, ελπίζω να μην περιμένουμε μέχρι τότε, γιατί θα είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα, έτσι. Κύριε Καζάκη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε θεωρητικά τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε στο εθνικό νόμισμα. Θεωρώ ότι δεν είναι μια απλή μετάβαση. Μιλήσατε για εθνικοποίηση των τραπεζών. Αυτό συνεπάγεται και εθνικοποίηση των καταθέσεων. Ένα. Η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον το διαθέσιμο σε χρυσό του κράτους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα γίνει επιστροφή του χρυσού, θα μας το δώσουν πίσω. Πώς θα γίνει, δηλαδή πρακτικά, θεωρητικά καλά τα λέμε. Πρακτικά όμως. Ναι, είναι... Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά. Ναι, είναι απλά. Πρώτον, καταρχήν, η εθνικοποίηση της τράπεζας έχουν προταθεί πάρα πολλές φορές. Ένας από αυτούς που το έχει προτείνει πήρε Νόμπελ τελευταία, τον Νόμπελ του 2009, είναι ο Πολ Κρούγκμαν. Δεν νομίζω ότι ήταν κομμουνιστής αυτός. Έτσι. Εθνικοποίηση τι σημαίνει. Σημαίνει εθνικοποίηση ότι παίρνω την τράπεζα στα χέρια μου. Γιατί την παίρνω στα χέρια μου, σαν κράτος εννοώ. Την παίρνω στα χέρια μου πρώτον να καταργήσω το τραπεζικό απόρριτο ως προς τις κινήσεις κεφαλαίου. Δηλαδή να μάθω ποιοι είναι αυτοί που επί δεκαετίες λαιλατούσαν αυτόν τον τόπο και τα βγάζαν έξω. Και δεν βγάζαν έξω 1 και 2 δισεκατομμύρια. Έχουν βγάλει αυτή τη στιγμή 175 δισεκατομμύρια από τη ληστεία του χρηματιστηρίου και άλλα 320 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία. Αυτά με επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν ξέρουμε ποιοι όμως. Ακούγεται στην τραπεζική αγορά ότι πρόκειται για 2.000-2.600 Έλληνες. Λοιπόν, να τους μάθουμε, να γνωριστούμε. Λοιπόν, το δεύτερο. Εθνικοποιώ τις τράπεζες για να αποκαταστήσω τις καταθέσεις. Για να πω το εξής, ότι φίλε μου, μην τρέχεις στην τράπεζα να βρεις την κατάθεσή σου. Δεν υπάρχει. Στη φάγανε. Αλλά εγώ ως κράτος οφείλω να την αποκαταστήσω. Γιατί η αποταμίευση είναι στοιχείο της ρευστότητας της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν αποταμίευση, όποιο καθεστώς και να επιλέξουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα μπορείτε, πώς μπορώ να την αποκαταστήσω. Δύο τρόποι λέει η οικονομική θεωρία. Ή δανείζομαι την καταθετική βάση και την αποκαθιστώ, ή κόβω νόμισμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και επειδή δανείζομαι, καταλαβαίνετε που πάει ειδικά σε αυτές τις ιστορίες, θα κόψω νόμισμα. Και στο βαθμό που κόβω νόμισμα και απορροφάται από την αποκατάσταση των καταθέσεων, από τις επενδύσεις, την αύξηση εισοδήματος και την παραγωγή, δεν είναι πληθωριστικό το νόμισμα αυτό. Πληθωριστικό γίνεται όταν καλύπτω μαύρες τρύπες ισολογιστικές ενεργητικών των τραπεζών, τότε γίνεται πληθωριστικό το χρήμα. Λοιπόν, το τρίτο βασικό είναι να επαναδρομολογήσω το πιστωτικό σύστημα. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή την επίσημη τοκογλυφία που υφιστάμεθα από τις τράπεζες. Δηλαδή, παράδειγμα, ο μικρομεσαίος υποτίθεται ότι πουλάνε επιχειρηματικά δάνεια. Δεν ξέρω ποιος έχει υποστεί τη διαδικασία, πόσοι από εσάς έχουν υποστεί τη διαδικασία επιχειρηματικού δανείου, το οποίο σε οποιαδήποτε άλλο πολιτισμένο κράτος του πλανήτη θα σήμαινε ισόβια δεσμά για τον τραπεζίτη. Γιατί επιχειρηματικό δάνειο σημαίνει ότι η τράπεζα συμμερίζεται το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνεις και δεν σε βάζει σε διαδικασία προσημειώσεων. Δηλαδή,
εγγύσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, της ελευθερίας των αγορών κτλ., εάν ένας τραπεζίτης έλεγε σε επιχειρηματία, όχι μόνο υφιστάμενο επιχειρηματία, σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, σε έναν οποιονδήποτε, ας πούμε ένας οποιοδήποτε, εγώ, ο Μίτσος Χλιμίτζουρας, μου ήρθε κάποια καταπληκτική ιδέα επιχειρηματική, αλλά δεν έχω τα κεφάλαια να την υλοποιήσω. Πάω σε μια τράπεζα και λέω: θέλω ένα επιχειρηματικό δάνειο για να υλοποιήσω μια επιχειρηματική ιδέα. Η τράπεζα οφείλει να εξετάσει το επιχειρηματικό σχέδιο, να δει το feasibility, δηλαδή την δυνατότητα εφαρμογής αυτού του δανείου, να εκτιμήσει την απόδοση και να συμμεριστεί το ρίσκο της επένδυσης και να μου δώσει τα λεφτά να το κάνω. Με μόνη απόδοση το μέρος των κερδών που θα βγάλει η επένδυση. Εδώ τι γίνεται? Πας εκεί πέρα με ένα σχέδιο και σου λέει: ρε φίλε, τι σου άφησε ο μπαμπάς σου, τι περιουσιακό στοιχείο έχεις? Εάν τολμούσε ο Αμερικάνος δικαστής να το κάνει αυτό το πράγμα στις ΗΠΑ, θα τον πηγαίναμε με βραχιολάκια μέσα. Έτσι. Αυτό το πράγμα λέγεται επίσημη σαράφικη πρακτική τοκογλυφία μεσαίωνα. Επιπλέον, το ίδιο συμβαίνει με την επιτοκιακή απόδοση. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να δανείζει διατραπεζική αγορά με 1,25-1,5% και να δίνει σε καταναλωτικό δάνειο, ειδικά σε καταναλωτικά δάνεια, 16-18%. Δηλαδή, μιλάμε για τρομακτική τοκογλυφία. Εκεί, σαφέστατα, πόσο δανείζεσαι από την διατραπεζική αγορά? Τόσο. Συν 2 ποσοστιαίες, 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι το maximum που μπορείς να δώσεις σε επιτοκιακή απόδοση μια χορήγηση. Τέταρτο στοιχείο. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους άλλη επιδότηση ή μάλλον επιβάρυνση του πελάτη μέσω εξόδων, φακέλου, ιστορίες κτλ. Εδώ ο πατέρας μας, ας πούμε, έληξε ένα δάνειο τώρα λίγο πριν πεθάνει, ας πούμε. Αυτή δεν έχει πεθάνει, λέω. Ας πούμε, έληξε ένα δάνειο, ένα πληρωμή ενός δανείου και θέλει να του δώσει να καταβάλουν 400 με 600 ευρώ για να του δώσουν την προσημείωση πίσω. Να του δολοφονήσει πρέπει. Δηλαδή, μιλάμε για το κογλύφος του κερατά. Αυτά όλα πρέπει να καταργηθούν. Και όλα αυτά για να μπορέσει να διευκολύνει ξανά τη ροή του τραπεζικού συστήματος ως διαμεσολαβητή και όχι ως κερδοσκόπος της ζωής και της δουλειάς των υπολείπων. Αλλά να αποκαταστήσει. Αυτό σημαίνει εθνικοποίηση. Και ταυτόχρονα διαφάνεια. Δηλαδή, έβγαλαν κάποιοι λεφτά έξω. Πολύ ωραία. Ποιοι είναι αυτοί? Λάδο, αυτοί εδώ. Ένας από τους επιθεωρητές του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος έλεγε δημόσια πριν ένα μήνα ότι ζητήσανε τα ονόματα αυτά της εξαγωγής κεφαλαίου από τις τράπεζες και ανταποκρίθηκαν μόνο ως προς το 3%. Καταργείς, τους βρίσκεις και λες: έλα εδώ, ποιοι είναι αυτοί, πόσα έχουν βγάλει, τόσα. Ωραία. Πόσο θα πρέπει να φορολογηθούν εάν έπρεπε να φορολογηθούν αυτά τα έσοδα στην πηγή τους? Τόσο. Ωραία. Φέρ τα εδώ από τα περιουσιακά στοιχεία που έχεις εδώ μέσα. Και τελειώνουμε η ιστορία. Πολύ απλό. Και διεκδικούμε με εντάλματα, με διακριτικές συμφωνίες ότι μπορούμε να τραβήξουμε πίσω. Το χρυσό. Ο χρυσός έχει φαγωθεί. Αυτό είναι γνωστό. Πολύ απλά. Ανακαλύπτουμε τη διαδρομή του χρυσού, στέλνουμε διεθνή εντάλματα σε πολιτικούς και τραπεζικούς κύκλους που έχουν συμμετάσχει στην κλοπή του ελληνικού χρυσού, για να δημιουργούμε και διεθνή θέματα, και δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε πολλά πίσω. Είναι θέμα σχετισμού δύναμης, αλλά δεν το χρειαζόμαστε το ελληνικό χρυσό. Αυτό που, δηλαδή, από άποψη οικονομικής. Έχουμε χρυσά κοιτάσματα οι ίδιοι, τα οποία τα χαρίσαμε στον κύριο Μπόμπολα, στην Goldman Sachs και την Deutsche Bank. Μάλιστα, στο ΙΓΜΕ έχουν επιβάλει στους επιστήμονες που δουλεύουν στα ζητήματα του χρυσού, των χρυσών κοιτασμάτων, έχουν επιβάλει ομερτά. Δεν δικαιούνται να ομιλούν περί τούτου. Και μάλιστα όταν μας λέγανε off the record, οι επιστήμονες, μην μας ζητάτε παιδιά, υπάρχει θέμα. Διότι τα έχει αναλάβει ο ιδιώτης και οφείλει μόνο ο ιδιώτης να μιλάει για το χρυσό. Όπως έκανε αυτό το λαμόγιο η εταιρεία, η τελευταία που ανέλαβε το χρυσό, το ενεξαγόρασε, που βγήκε ξαφνικά και λέει: τόσο το κοίτασμα! Τι ως ιστορία. Τώρα προσέξτε να δείτε. Δεν πήγε να πάρει το χρυσό να τον εξορίξει και να τον εκμεταλλευτεί. Όχι. Στείνεται φούσκα. Απλά μεγενθύνουν τις προσδοκίες του κοιτάσματος. Τα βγάζουν σε ομόλογα στη διεθνή αγορά, τα λεγόμενα χρυσά ομόλογα, κερδοσκοπούν άγρια από τα χρυσά ομόλογα και μετά τι κάνουν? Σηκώνουν και φεύγουν. Αλλά για να μην επαναληφθεί το κολπάκι αυτό, τι κάνουν? Βάζουν δυναμίτιδες συστοές και τεινάζουν στον αέρα το σύνολο του συμπλέγματος, έτσι ώστε να μην το σκεφτεί κάποιος άλλος και το ξανακάνει. Αυτό κάνουν οι κυβερνώντες. Χρυσό υπάρχει.
Δεν είμαστε σαν τη, πώς είναι, σαν τη Νότια Αφρική ή τη Ρωσία που έχει τεράστια χρυσά αποθέματα. Δεν μας χρειάζονται. Το βεβαιωμένο κοίτασμα που υπάρχει, παράδειγμα στο Χολομόντα, νότια δηλαδή, στην Βόρεια Χαλκιδική, το βεβαίω στρατώνει, είναι περίπου στα 25 με 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μόνο η ύπαρξή του σας δίνει τη δυνατότητα μέσω μιας κρατικής τράπεζας και χρυσά ομολόγα να αντλήσουμε ρευστότητα τεράστια. Έλεγε ένας οικονομολόγος πρόσφατα που είχε έρθει από την Οξφόρδη, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και Έλληνες οικονομολόγοι από την Οξφόρδη μάλιστα, οι οποίοι νοιάζονται για αυτόν τον τόπο, δεν είναι λαμόγια, και λέγανε ότι εξηγήθηκε κάποιο και κατέθεσε μια μελέτη για την έκδοση χρυσής δραχμής. Όχι για την εσωτερική συναλλαγή, για την εξωτερική, μόνο για το εξωτερικό. Σαν ένα είδος επενδυτικού εργαλείου, να εκδώσουμε μια χρυσή δραχμή που θα αξίζει περίπου στα 1.200 δολάρια η δραχμή, χοντρικά η πρόταση. Μπράβο, η χρυσή του Αγίου Γεωργίου. Έχουν σταματήσει αυτά να γίνονται γιατί δεν βοηθάνε τον επενδυτή να πάνε σε καταφύγια για να διακινούνται τα λεφτά στις αγορές. Λοιπόν, τι γίνεται, να εκδώσουμε μια και με έναν υπολογισμό που έκανε, δεν θέλω να σας πλέξουμε τεχνικά, ότι αν εκδίδαμε αυτό το νόμισμα, μια συγκεκριμένη ποσότητα που η αρχική αξία περίπου με βάση την περιεκτικότητα και τη σημερινή τιμή του χρυσού θα ήταν περίπου στα 1.200 δολάρια, μέσα σε 4 μήνες θα είχε αποκτήσει λόγω της διεθνούς ζήτησης, θα είχε διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί αξία. Αυτό θα μας έφερνε μια ρευστότητα στην οικονομία. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, βεβαίως. Μα λέω, 25 δισεκατομμύρια χρυσός στο στρατόνι. Όχι, όχι. 9 τόνους μεταποιήσιμος χρυσός κάθε χρόνο, πιστοποιημένο. Μα σας λέω, βγαίνει. Μα βγαίνει. Είναι μεταποιήσιμος χρυσός. Δηλαδή, σε οποιονδήποτε μεταλλιολόγο πάτε τώρα που έχει ασχοληθεί με το θέμα, θα σας πει, με το που θα βάλω μπρος τη μηχανή, θα έχω 9 τόνους μεταποιήσιμο χρυσό κάθε χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Είναι αποτυπωμένο, το ξέρουμε κτλ. Συγκεκριμένα, εγώ γνωρίζω τον πρώην διευθυντή μεταλλευτικών ερευνών της TVX, που τώρα είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, και μας έλεγε, ξέραμε ακριβώς πόσο θα παράγουμε, πόσο παράγουμε κάθε μήνα. Και σε ετήσια βάση 9 τόνους μεταποιημένο. Όχι τον. Αφού έχει περάσει τη διαδικασία μεταποίησης και το καθαρό χρυσάφι. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και είναι μόνο το στρατόνι. Έτσι, έχουμε άλλες 6. Άλλα 6 κοιτάσματα χρυσού που έχουν επιστοποιήσει επιστήμονες, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η εκτίμησή τους. Άλλος θέλει να μιλήσει. Άλλος. Εδώ πλευρά. Ναι. Να ναι. Να άλλοι και να μην ναι. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν και κάποιες διαφορετικές απόψεις από αυτά. Βεβαίως, όποιος θέλει μπορεί να έχει. Ναι. Να ναι. Μια σύντομη τοποθέτηση, ένα ευχαριστώ και ένα ερώτημα να διατυπώσω. Κοιτάζοντας το παράδειγμα της Αμερικής που σήμερα είναι παγκόσμια δύναμη, αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν ενώνονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα τις αλώνιζε σήμερα η Αγγλία εκμεταλλευόμενές της ανηλαιώς. Ενώθηκαν και έφτασαν εδώ που έφτασαν. Δεν ξέρω αν είμαι ονειροπόλος ή εθεροβάμων, είμαι υπέρ του ευρώ και υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης. Η τοποθέτηση. Το ευχαριστώ στον κύριο Καζάκη, περιμένοντας μια μισή ώρα που μιλούσε, περίμενα να διατυπώσει μια θέση που τη διατύπωσε 3 λεπτά πριν τελειώσει. Περίμενα να την ακούσω στα κρατικά κανάλια, στα ιδιωτικά κανάλια από λαλίστα τους δημοσιογράφους και δεν την άκουσα ποτέ. Το κράτος είναι μια μεγαλογραφία της οικογένειας. Μια οικογένεια δεν μπορεί να χρωστάει, άμα χρωστάει δεν ζει καλά. Υπάρχουν οικογένειες που δεν χρωστάνε. Κατά ανάλογο τρόπο, κατά την αντίληψή μου, πρέπει να μην χρωστάει και το κράτος. Και χάρηκα που είπατε να μην βγούμε στις αγορές όπως μας λένε αργότερα. Από μία πλευρά κατηγορούμε τους πρωθυπουργούς που πήραν δάνεια και μας χρέωσαν και από την άλλη λέμε
να ξεχρεώσουμε τώρα και να ξαναβγούμε, να βγούμε ξανά στις αγορές. Και χάρηκα που το είπαμε ότι να μην βγούμε στις αγορές. Αυτό ήταν το ευχαριστώ προς εσάς και προς την ομιλία σας γενικότερα που με ικανοποίησε. Φτάνω τώρα στο ερώτημα. Με εντολή των πολιτικών, προχθές, παλαιότερα δηλαδή, οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων του ΙΚΑ, εκατοντάδων χιλιάδων υπαλλήλων, δίνονταν στις τράπεζες με το πρόσχημα να δοθούν στους βιομήχανους για να αναπτυχθεί βιομηχανικά η χώρα, ώστε κανένας νέος να μην φύγει μετανάστες όπως συνέβαινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Και δόθηκαν πολλά λεφτά εκεί άτοκα από τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων. Χθες δημιουργήσαν τα δομημένα ομόλογα, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά σεξουαλικότερη μετοχή που αντιπροσωπεύει τους πολιτικούς και όχι τα ομόλογα. Και εδώ έχουν ευθύνη και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι είτε ξεγελάστηκαν, είτε πιέστηκαν, είτε πίστεψαν ότι θα μπουν στο αεροπλανάκι της ευτυχίας. Και τα λεφτά αυτά χάθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χθες, σήμερα, κόβονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και πετσοκόβονται τα επιδόματα, τα οποία επιδόματα ήταν υποστηρικτικά ενός φτωχού μισθολογίου. Ταυτόχρονα όμως δεν κόβονται τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων που χρωστάν στις τράπεζες αναλογικά με τους μισθούς τους, ούτε καν συμβολικά. Διρωτάται κανείς, αυτό είναι δημοκρατία? Φτάνω στο σημείο να πω ότι οι πολιτικοί μας είναι τόσο άφρονες να μην αντιλαμβάνονται την αγανακτισμένη πνοή του λαού, η οποία μπορεί να γίνει θύελλα και να τους σαρώσει? Είναι υποχείρια των τραπεζών, άραγε τόσο στιγνά? Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Ακούγεται ότι βρισκόμαστε σε, το σύστημα βρίσκεται σε κρίση. Εγώ θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό. Το σύστημα δεν βρίσκεται σε κρίση. Η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση. Το σύστημα θα έλεγα ότι κάνει την επανάστασή του και με όχημα τη φιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί. Γιατί όταν κάποιες εταιρείες χάσανε στην Αμερική, για παράδειγμα, μετά από κάποιο διάστημα ξανακερδίσανε πάλι. Αυτό το διάβασα και σε μία, στο ποντίκι που γράφει ο κύριος Καζάκης και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, και πιστεύω ότι είναι σωστό. Δηλαδή και οι τράπεζες μπορεί να χάσανε κάποια πράγματα, να χάσανε κάποια λεφτά ή κάποιες εταιρείες, αλλά ξανακερδίσανε πάλι οι ίδιοι που τοποθετήσαν τα λεφτά τους σε άλλες εταιρείες. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και κάτι άλλο για τη δημοκρατία που πολύ την πενεύουμε και που πολλοί την λέμε ότι είναι καλό πολίτευμα και τέτοια. Ποια δημοκρατία? Για την υπαρκτή δημοκρατία θα μιλήσουμε. Για αυτή τη δημοκρατία που υπάρχει. Για τη δημοκρατία που υπάρχει στο Ιράκ, για τη δημοκρατία που υπάρχει στο Αφγανιστάν, για τη δημοκρατία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα και παντού. Αυτό σημαίνει, η δημοκρατία μάλλον, σημαίνει ύπουλος φασισμός. Γιατί όταν χρειάζεται, όταν αγωνίζεται ο κόσμος, αυτή η δημοκρατία τον σκοτώνει. Άραγε πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε άλλη βάση. Όχι σε αυτή τη βάση που υπάρχουν τώρα, που υπάρχει τώρα. Μετά μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία, ότι χάθηκε η εθνική ανεξαρτησία μας. Ποια εθνική ανεξαρτησία? Πότε είχαμε εθνική ανεξαρτησία? Το 1826, όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στην Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν σε... Δεν θα γινόταν κράτος αν δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Αγγλία και η Γαλλία. Ποτέ δεν είχαμε εθνική ανεξαρτησία. Άρα για κάποια πράγματα πρέπει να μπουν σε άλλη βάση. Μιλάμε μετά για το κράτος και τελειώνω. Ποιο κράτος? Κράτος τι σημαίνει? Κράτος σημαίνει μια ομάδα λοποδητών οι οποίοι λιμένονται τους λαούς. Αυτό. Άλλο να μιλάμε για κοινωνία και ότι η κοινωνία... Η ερώτησή σας ποια είναι. Ορίστε. Η ερώτησή σας ποια είναι. Όχι, τοποθέτηση θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω το. Ναι, καταλάβαμε, απλώς θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, γιατί θα πρέπει, υπάρχουν και ερωτήσεις γραπτές. Ναι. Κατάλαβα το νόημά σας, απλώς
Τελειώσω την κουβέντα. Θα είχα τελειώσει τώρα. Παρακαλώ. Δηλαδή, παρακαλώ. Πρέπει να δούμε πού στηρίζεται το κράτος και πού στηρίζεται η δημοκρατία. Η δημοκρατία στηρίζεται στο στρατό και στηρίζεται και στην αστυνομία. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί που βοηθούν το κράτος. Άρα και πρέπει να είμαστε ενάντια σε αυτούς τους μηχανισμούς, στην αστυνομία και στο κράτος, και πρέπει πάση θυσία να βρούμε τρόπο ώστε να απαξιώνουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Στηρίζεται ακόμα η δημοκρατία στο πνευματικό επίπεδο και στην Εκκλησία. Αυτούς τους μηχανισμούς πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ο λαός και όχι το κράτος θα τους απαξιώσει τελείως και ο ίδιος θα αναλάβει τις τύχες στα χέρια του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Απλώς θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι επειδή η καταγωγή μας είναι από τους αρχαίους Έλληνες και είμαστε Έλληνες πρώτα και κύρια, ο όρος δημοκρατία σημαίνει κράτος, ο λαός έχει την εξουσία και ο λαός αποφασίζει, μου επιτρέπετε, κράτος του Δήμου. Λοιπόν, τώρα εσείς αναφέρεστε προφανώς στην δημοκρατία την οποία δεν υπάρχει σήμερα. Επειδή ο κύριος Καζάκης, μισό λεπτάκι θα μου επιτρέψετε. Ωραία, το καταλάβαμε. Επειδή λοιπόν ο κύριος Καζάκης μίλησε στην ομιλία του για μια αλλαγή της δομής του υπάρχοντος συστήματος και επειδή έχουμε γραπτές ερωτήσεις για το θέμα αυτό, θα σας απαντήσει αμέσως. Απλώς θα διαβάσω και μία ερώτηση γραπτή που έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και αφορά την πρόταση την οποία είπατε για αλλαγή της συγκεκριμένης δομής. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Και η ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσετε και με βάση την τοποθέτηση του κυρίου που έγινε είναι αν η εξέλιξη και η αλλαγή αυτής της συγκεκριμένης δομής θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, ζητάνε αν θα δημιουργήσει πρόβλημα ή όχι. Καταρχήν, το τι σκέφτεται κανείς ή το πώς φαντασιώνεται κανείς την εξέλιξη της Ευρώπης είναι δικαίωμά του. Δηλαδή, το τι οραματίζεται για το τι γίνεται στην Ευρώπη ή το πώς θα γίνει στο ΔΕΟ είναι πρόβλημά του. Βεβαίως, πρέπει να βρούμε κατάφατσα την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Η συζήτηση περί Ενωμένης Ευρώπης ουσιαστικά ξεκίνησε με μεγάλο πάταγο στο Μεσοπόλεμο. Οι βασικοί εισηγητές της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης ήταν οι Ναζί και οι φασίστες. Ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για κατάργηση του έθνους κράτους στο όνομα της υπερεθνικής κυριαρχίας του συνόλου των ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών εθνοτήτων. Τη Στέφανη, ιδεολόγος του φασισμού, στα 1925. Οι πρώτοι που προσπάθησαν να οικοδομήσουν την Ενωμένη Ευρώπη ήταν οι Ναζί. Επινόησαν την Ενωμένη Ευρώπη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή οικονομική πολιτική, ενιαίο νόμισμα και ενιαία διακυβέρνηση. Βεβαίως κάναν το λάθος να προσπαθούσαν να το επιβάλλουν με στρατιωτικούς όρους και με κάτι τύπους που είχαν κάγκελα στο μανίκι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί δώσαν τα λεφτά να στηθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα Χάλιβα, αποτέλεσμα του σχεδίου Μάρσαλ ήταν ο ΕΚΑΧ και αργότερα η ΕΟΚ με τη συνθήκη της Ρώμης που την ευλόγησαν οι Αμερικανοί και την πυρκοδότησαν οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία. Η ΕΟΚ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί. Σήμερα η Ευρωζώνη θα είχε καταρρεύσει μια ώρα αρχίτερα εάν δεν υπήρχε η ΦΕΔ να κόβει το μηχανάκι της ΦΕΔ συνεχώς δολάρια για να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να το παίζουμε εμείς Ενωμένη Ευρώπη. Για τους τραπεζίτες βέβαια το κάνουν, δεν είναι ότι διαφέρει για τους λαούς. Γιατί το θέλει οι Αμερικανοί? Γιατί στο σύστημα ή στη δομή της Ενωμένης Ευρώπης οι Αμερικανικές πολυεθνικές και τράπεζες εξασφαλίζουν πολύ υψηλότερα κέρδη από ό,τι στην εγχώρια δική τους οικονομία. Το μέσο ποσοστό κέρδους, το επιχειρηματικού κέρδους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου στο 28%, στην Ευρωζώνη 36%, στην Ελλάδα 59%. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών κερδών παγκόσμια. Δεν συγκρίνεται μπροστά μας ούτε Νιγηρίες, ούτε Λιβερίες, ούτε τίποτα. Ελτοράντο. Λοιπόν, χωρίς παραγωγική βάση, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία Eurostat, έτσι, να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι πώς οραματίζομαι εγώ ή πώς αντιλαμβάνομαι το μέλλον ή το παρόν ενός συστήματος. Θα πρέπει να απαντήσω στο συγκεκριμένο. Εάν οι πατεράδες μας μένανε μόνο σε οραματικές
διαπιστώσεις ή εκτιμήσεις για τη μετεξέλιξη της νέας τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη την εποχή της κατοχής, δυστυχώς θα ήμασταν υπό ναζιστική κατοχή ακόμη και σήμερα. Το καλοκαίρι του 1941 στο Βέλγιο, υπό την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος Βελγίου, γίνεται διεθνή συνδιάσκεψη των λεγόμενων διεθνιστών επαναστατών της εποχής εκείνης, οι οποίοι είπαν το εξής, ότι το κύριο μέλημά μας υποκατοχή το Βέλγιο τότε. Ναζιστική κατοχή. Δεν ήταν παράνομη η συνδιάσκεψη, ήταν δημόσια. Μάλιστα, ένας από τους ιδεολόγους του Ναζιστικού Κόμματος μίλησε στο συνδιάσκεψη αυτή που είχε ο επαναστάτης. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ήταν επαναστάτης οι άνθρωποι. Και είπαν ότι σήμερα με την Ευρώπη να έχει διαλυθεί, στην Ευρώπη να έχουν διαλυθεί τα έθνη κράτη, τα εθνικά κράτη, με τις γερμανικές στρατιές να ισοπεδώνουν με το βάρβαρο τρόπο όπως ξέρουν οι ναζιστικές γερμανικές στρατιές να ισοπεδώνουν τα εθνικά σύνορα, οι λαοί δεν πρέπει να κοιτάνε πίσω στην αναβίωση του έθνους κράτους, αλλά μπροστά στο σοσιαλισμό που θα γεννηθεί σε μια ενωμένη Ευρώπη. Οι λαοί ξέρουμε πώς απάντησαν. Απάντησαν με τα εθνικά κινήματα απελευθέρωσης, τους μισούς από αυτούς τους δουφέκισαν ως πράκτορες της Κομμανταντούρ και τους άλλους μισούς τους έσβησαν από την ιστορία τόσο πολύ που μόνο κάτι χαρακτηριστικά δεν σαν και του λόγου μου. Τους ξέρουμε σε κάτι υποσημειώσεις που τους βρίσκουμε στα βιβλία ή στα αρχεία της ιστορίας. Θέλω να πω με αυτό ότι θέλει μεγάλη προσοχή τον τρόπο που χειριζόμαστε. Μην πέσουμε θύματα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί ήταν πράκτορες των Γερμανών. Ήταν άνθρωποι που το πιστεύαν αυτό που το λέγανε. Αλλά τι να το κάνεις, στην πράξη όμως, είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, στην πράξη μετράει πάντα το αποτέλεσμα της άποψής σου. Τον τρόπο που οικοδομείται η άποψή σου στην πράξη. Τι καλό φέρνει στον κόσμο. Λοιπόν, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα βγάλουμε σε κάποια στιγμή και εμείς, και ξέρω ιστορικούς, να βγάζουμε το συγκεκριμένο περιοδικό που εξέδιδαν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής για τη Νέα Ευρώπη. Υπήρχε ένα περιοδικό, το βγάζαν σε 44 γλώσσες και λεγόταν Neue Europa, δηλαδή Νέα Ευρώπη. Βρίσκονται όλα αυτά τα τεύχη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην Ιστορική Σχολή, και θα βγουν το όπου να είναι. Διαβάστε τα να δείτε, εάν δεν είναι σαν να ακούτε Μέρκελ και Σαρκοζή σήμερα ή όλους αυτούς τους ευρωεπιφανείς περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τρελαθείτε από την ομοιότητα. Δηλαδή θα κουβαθείτε. Άμα δεν σκεφτείτε ότι γράφτηκαν το 41-44, ας πούμε την περίοδο αυτή. Δεύτερο, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσο αφορά την εκτίμηση του υπάρχοντος καθεστώτος. Το υπάρχον καθεστώς μπορεί να είναι καπιταλισμός βάρβαρος, με εκμετάλλευση κτλ., αλλά έχουν εγγραφεί σε αυτό το σύστημα και κατακτήσεις των λαών και των αγώνων τους. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, ότι μιλάμε, ότι υπάρχει αυτή η ευχέρεια ακόμη, είναι απόρρια αυτής της αγωνίας και του αγώνα. Μπορεί να μην έχουμε τη δημοκρατία που θα θέλαμε, δεν την έχουμε, γι' αυτό συζητάμε, αλλά έχουμε κατακτήσεις μέσα σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν είχαμε την άποψη ότι επειδή ο Ιμπραήμ ήρθε εδώ πέρα και τότε οι κουρελοφόροι που κάνανε τον αγώνα και που είχαν χύσει το αίμα τους για να απελευθερωθεί τους, όπως λέγανε, είμαι Ιμπραήμ ή χωρίς Ιμπραήμ, υπόδουλοι θα είμαστε, γιατί να πολεμάμε, τρελοί. Γιατί? Και δεν το κάναμε αυτό, οθωμανικό καθεστώς θα υπήρχε ακόμη και σήμερα. Ναι, με συγχωρείτε, ποια είναι η διαφορά? Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Τότε κάποτε πέθαιναν από την πείνα. Τώρα δεν πεθαίνουν από την πείνα. Πασχίζουμε να πολεμήσουμε να μην ξαναπάμε εκεί. Ναι, με συγχωρείτε. Μα τώρα σοβαρολογούμε τώρα. Λοιπόν. Όχι. Αυτή είναι η θεωρία του δούλου. Αυτή είναι η θεωρία του δούλου. Το ποιο θα είναι το αφεντικό μου. Η θεωρία του αγωνιστή είναι παλεύω μέχρι να κατακτήσω τις ελευθερίες. Και ό,τι κατακτώ το διατηρώ και το υπερασπίζομαι με αίμα. Ό,τι κατακτώ το διατηρώ και το υπερασπίζομαι με αίμα. Με αίμα. Δεν κατάκτησε τίποτα. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με το ότι υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχουν σήμερα, δεν είναι κατάκτηση. Πότε λέω εγώ, η αλλαγή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, να τελειώσουμε. Για τα εθνικά θέματα, το τελευταίο. Για τα εθνικά θέματα.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όσο πάμε και αφήνουμε την εξέλιξη, την κατάσταση να εκτελήσετε, να είστε σίγουροι ότι θα δούμε και πολεμικά γεγονότα στο Αιγαίο. Αλλά σαν απόρρια της χρεοκοπίας και της αποσύνθεσης των σχέσεων στη διεθνή περιοχή. Στο βαθμό που ο λαός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και επιβεβαιώνει τον κυριαρχικό του δικαίωμα στην περιοχή και στη χώρα του, τότε αποσωβείται ο κίνδυνος πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή. Ένας λαός που ξέρει να υπερασπίζει τα δικαιώματά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα είναι πρωτογενή δικαιώματα, χωρίς αυτά δεν μπορεί να υφίσταται λαός και δι' ανεξάρτητος, αυτόν το φοβούνται όλοι. Εχθροί και φίλοι. Και το σέβονται όλοι. Εδώ υπάρχει η ρίση του Φεϊζάλ. Όταν τον πουλήσανε, το Φεϊζάλ, ξέρετε ποιος είναι, ήταν ο ηγέτης του αραβικού λεγόμενου εθνικού κινήματος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τον πουλήσανε οι Εγγλέζοι που τον είχαν σύμμαχο και του είχαν υποσχεθεί ότι η Αραβία θα ενωθεί, θα εθνική, εθνικό κράτος και θα γίνει αυτός μονάρχης του αραβικού έθνους. Όταν πήγε λοιπόν στο Παρίσι το 19 και τον πουλήσανε γιατί οι Αγγλογάλοι μοιράσαν όλη τη Μέση Ανατολή μεταξύ τους, δημιουργήσαν απικίες και προτεκτοράτα και τον εξορίσαν αυτόν στην Ιορδανία, στη μέση δηλαδή της ερήμου της Μέσης Ανατολής, είχε πει το εξής αμίμητο, λέει, βολεύει περισσότερο να είσαι εχθρός των Βρετανών παρά φίλος τους. Γιατί αν είσαι εχθρός θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να σε εξαγοράσουν, ενώ αν είσαι φίλος τους είναι σίγουρο θα σε πουλήσουν. Έτσι συμβαίνει και με τις μεγάλες δυνάμεις. Στο βαθμό που συγκροτήσε σαν αυτοτελής προσωπικότητα, κυριαρχική προσωπικότητα, σαν λαός δηλαδή εννοώ, μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τις τύχες σου, άρα και τα δεδομένα σου ευρύτερα. Η Τουρκία δεν είναι σε καλή κατάσταση για να θεωρήσουμε ότι θα κάνει περίπατο ή όταν θα της δοθεί εντολή θα χτυπήσει την Ελλάδα. Αυτά είναι πάλι ένα παραμύθι που στείνεται εσκεμμένα από τα μέσα μαζικής προπαγάνδας και τις μυστικές υπηρεσίες προκειμένου να φοβηθεί ο ελληνικός λαός. Η Τουρκία είναι σε άθλια κατάσταση ο λαός της. Έχει 61% λιποταξία ο στρατός της. Γιατί? Γιατί το μεροκάματο, μάλλον η εξαθλίωση είναι τέτοια του πληθυσμού που δεν πάει ο άλλος στρατιώτης για να αφήσει την οικογένεια χωρίς μεροκάματο. Δεν γίνει, επιβιώνει. Αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, που είναι το πιο ανεπτυγμένο κομμάτι της Τουρκίας, θα δείτε ότι από τα 14 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια πληθυσμού που είχε η Κωνσταντινούπολη, τα 10 βιώνουν σε παραγκομαχαλάδες, σε τενοκομαχαλάδες, σαν τα μπάριος και τις φαβέλες στη Λατινική Αμερική. Αυτούς θα επιστρατεύσει να κάνουν επίθεση. Πού το ξέρει που θα γυρίσουν τα όπλα? Και πού το ξέρει η άρχουσα τάξη της Τουρκίας το πώς θα εξελιχθεί μια τέτοια πολεμική επιχείρηση? Δεν σας λέω αν θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Θερμό επεισόδιο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ευρεία πολεμική επιχείρηση. Ένας λαός κυρίαρχος φοβάται θερμά επεισόδια όταν έχει πάγκαλους να του κυβερνάνε, σημίτιδες και λοιπούς. Τότε τα φοβάται τα θερμά επεισόδια. Γιατί μπορεί να, με το θερμό επεισόδιο να παραχωρήσει τα πάντα, να δώσει τα πάντα. Αλλά κυρίαρχος λαός που ξέρει να σέβεται τον εαυτό του και να υπερασπίζει τη χώρα του, δεν φοβάται τα θερμά επεισόδια. Ξέρει να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν τρεις γραπτές ερωτήσεις. Η πρώτη, μπορείτε να κάνετε μια διευκρίνηση ανάμεσα στη δραχμή ως εθνικό νόμισμα και στην ευρωδραχμή, στην οποία, όπως λέτε στις εκπομπές σας, θα μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ερώτηση. Λένε ότι μετά τη νέα Δανειακή Σύμβαση δεν έχει νόημα να γίνουν εκλογές, γιατί όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι χειροπόδαρα δεμένη λόγω του Βρετανικού δικαίου. Επειδή δυστυχώς θα υπογραφεί, σίγουρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι μετά. Και το τρίτο ερώτημα, το οποίο έχει σχέση προφανώς με το πρώτο, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ποια είναι η γνώμη σας για την εφαρμογή του πειράματος του Βέργκλ. Το Βέργκλ ήταν ένα χωριό στην Αυστρία. Ήταν δήμαρχος ενός χωριού στην Αυστρία, ο οποίος έκοψε δικό του νόμισμα και ανέπτυξε το χωριό του και την περιοχή του μετά την κρίση του 1929. Νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε και να συνεχίσουμε μετά. Καταρχήν, η δυνατότητα να πάμε σε κάποιο νόμισμα ευκαιρίας, που δεν είναι εθνικό νόμισμα, ή που μπορεί να το ονομάσουν δραχμή ή όπως αλλιώς μπορεί να το ονομάσουν, αλλά δεν θα είναι εθνικό νόμισμα. Τι είναι εθνικό νόμισμα? Εθνικό νόμισμα είναι όταν η τράπεζά σου, η κεντρική, η δική σου κεντρική τράπεζα, εκδίδει νόμισμα με βάση τις δικές σου προτεραιότητες και ανάγκες. Οι δικές σου εννοώ σαν κράτος και σαν οικονομία. Φοβάμαι ότι έχει δρομολογηθεί η μετάβαση της Ελλάδας σε ένα ειδικό καθεστώς, όπου θα δοθεί ένα νόμισμα ευκαιρίας για την ταχύτερη υποτίμηση, η εσωτερική της υποτίμηση. Φοβάμαι ότι αν επιτευχθεί η συμφωνία
PSI, τέλος πάντων με ποιο τρόπο θα τη βγάλουμε, αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, λόγω των εξελίξεων στην Ευρωζώνη ευρύτερα, θα μας βάλουν σε ένα νόμισμα ευκαιρίας υποκαθεστώς οικειοθελούς αναστολής, έτσι το ονομάζουν οι Γερμανοί νομικοί, το καθεστώς που θέλουν να μας βάλουν, γιατί προσέξτε, δεν προβλέπεται η έξοδος μας να μας διώξει κάποιος από την Ευρωζώνη, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Προβλέπεται όμως το να το ζητήσει η Ελλάδα να βγει από την Ευρωζώνη. Οπότε τι γίνεται, θα διατάξουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τους Έλληνες πολιτικούς να πούν οικειοθελή αναστολή το σχέσιο μας με την Ευρωζώνη, θα μας βάλουν σε ειδικό καθεστώς ενδεχομένως εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, αν κατορθώσουν να το στήσουν, ή και εκτός αυτού με ειδικό καθεστώς πλήρους ελέγχου της ελληνικής οικονομίας, θα μας βάλουν ένα νόμισμα δικό τους, το οποίο θα είναι υποτιμήσιμο. Στην αρχή θα είναι 1:1 ισοτιμία και σε ένα μήνα θα είναι 1:1000. Το νόμισμα αυτό θα εκδίδεται, μπορεί να εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος τυπικά, αλλά θα ελέγχεται ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη Φραγκφούρτη, η οποία θα έχει και το δικαίωμα υποτίμησης αυτού του νομίσματος. Το νόμισμα αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, στο νόμισμα αυτό θα μετατραπούν οι καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών, αλλά τα δάνεια, δηλαδή τα ενεργητικά των τραπεζών, θα διατηρηθούν στο σκληρό ευρώ. Ο λόγος είναι να συντηρηθούν, να κρατηθούν ανοιχτές οι τράπεζες, χωρίς οι τράπεζες να υποστούν ζημιά. Λοιπόν, έτσι η τράπεζα θα κάνει αυτό που είχαμε πριν, η κεντρική τράπεζα, αυτό που θα λέγαμε και εμείς με το εθνικό νόμισμα, να εκδίδει νόμισμα, να δίνει σε ρευστότητα κατά το δοκούν στις τράπεζες για να δίνει στον κόσμο, αλλά θα κρατάνε αυτοί σε σκληρό νόμισμα τα δάνεια, έτσι ώστε να μην χάσουν την αξία τους και καταρρεύσουν, να μην διαλυθούν, να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Αυτό φοβάμαι ότι θα γίνει πολύ γρήγορα. Όλο και περισσότερο στενεύουν τα περιθώρια άλλων επιλογών που έχει το κυρίαρχο σύστημα. Δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι δική μας επιλογή. Η δραχμή αυτή, αν την πουν δραχμή, θα είναι όπως η ναζιστική μεσογειακή δραχμή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 41-44. Είναι μια δραχμή ευκαιρίας για να μπορέσει να υποτιμηθεί ταχύτερα η χώρα. Η εργασία, το μεροκάματο, το περιουσιακό στοιχείο, όλα αυτά τα πράγματα προκειμένου να κρατηθούν ανοιχτές οι τράπεζες. Θα έρθουν τότε οι τράπεζες και θα σας πούνε πόσα δάνεια έχετε, τόσα. Κόβουμε το 30% από τα δάνεια και σας ξαναβάζουμε σε διαδικασία εξυπηρέτησης. Κάποιοι δυστυχώς θα αρχίσουν να το κραυγάσουν. Λοιπόν, αυτό θα είναι το δόλωμα. Το δόλωμα θα είναι και μετά θα μας βάλουν το νόμισμα 1:1. Θα μας πούνε, αφού ήταν αναπόφευκτο, θα μας βγει ο κύριος Σαμαράς και το όλοι αυτοί, αναπόφευκτο. Έτσι, εσείς φταίτε. Γιατί τώρα τι λένε, το πρόβλημα δεν είναι στο μνημόνιο, φταίτε ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν το εφάρμοσε. Εντάξει, λοιπόν, εμείς πάλι φταίμε. Οπότε αναπόφευκτο θα γίνει και αυτό, όπως αναπόφευκτα είναι όλα τα υπόλοιπα, και θα μας βγουν και θα μας αλλάξουν την πίστη. Θα μας φτιάχνουν μια πολύ ωραία σιδερένια μπάλα, την οποία θα τη δέσει σε κάθε Έλληνα στο πόδι και θα σέρνεται αυτό και θα την δίνει στο παιδί του και το παιδί του στο εγγόνι του και πάει λέγοντας μέχρι να τελειώσει. Αυτή είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο που μπορούμε να υποστούμε. Μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια, το καλύτερο σενάριο, εκτός από την επιλογή πολιτικής λύσης που προτείνω εγώ, έτσι προτείνουμε εμείς ή που συζητάμε, το καλύτερο σενάριο είναι να καταρρεύσουμε αύριο το πρωί. Γιατί τότε ενδεχομένως να μας δοθεί η δυνατότητα να διαγράψουμε ό,τι μπορούμε και να επανεκκινήσουμε την οικονομία, έστω και με τις ζημίες που θα υποστεί η υποκατάσταση χρεοκοπίας. Αυτό λέω είναι το καλύτερο σενάριο από τα χειρότερα. Δηλαδή, σας λέω στα υπάρχοντα πλαίσια πολιτικής. Η καλύτερη λύση είναι να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, όλους μαζί, να πάρουμε τα χέρια μας το ταχύτερο δυνατό, να διασώσουμε ό,τι μπορούμε από τη χώρα πριν εξαφανιστεί και το τελευταίο χαρτονόμισμα κυκλοφορίας και να τη βάλουμε σε νέα βάση όπως ακριβώς λέγαμε. Τότε δεν θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Τραντάγματα θα έχουμε. Αστάθεια για ένα εξάμηνο, εδωδεκάμηνο θα υπάρχει. Αλλά άλλο αυτό, άλλο κρίση, άλλο καταστροφή, άλλο ισοπαίδωση. Να ξεκαθαρίσουμε τι έχουμε. Σας λέω το τι αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται για την Ελλάδα. Η μελέτη έχει γίνει, οι μηχανές έχουν μπει σε παραγωγή. Στη Φραγκφούρτη έχουν βγει ήδη τα πρώτα Eurosud, δηλαδή δοκιμαστική νομισματική παραγωγή που προορίζεται για τον Νότο. Δοκιμάζουν δηλαδή τη δυνατότητα της περιεκτικότητας κτλ. Δοκιμάζουν τα χαρτονομίσματα,
τις γραμμές ασφαλείας, το πώς θα τυπωθεί, τα χρώματά τους κτλ. Όλα αυτά. Λοιπόν, είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν αύριο το πρωί, αν χρειαστούν. Ήδη έχουν δώσει δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να εκδώσει χαρτονομίσματα, κυρίως δεκάρικα και εικοσάρικα. Είναι μέσα στα πλαίσια της δοκιμαστικής παραγωγής νομίσματος ευκαιρίας, ώστε να μπει άμεσα σε δυνατότητα παραγωγής νομίσματος όταν χρειαστεί ή όταν πριν, λίγο πριν καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που λέμε τώρα το. Τώρα, λένε ότι μετά τη Δανειακή Σύμβαση που λέμε δεν έχει νόημα να γίνουν εκλογές, γιατί όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι χειροπόδαρα δεμένη λόγω του Βρετανικού Δικαίου. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Βεβαίως πάμε στο Βρετανικό Δίκαιο με βάση τη συμφωνία που γίνεται. Όχι γιατί το δεχτήκαμε, γιατί από τη στιγμή που αποδέχεσαι τέτοια συμφωνία, δηλαδή εθελοντική ανταλλαγή, PSI, αυτόματα μπαίνεις υπό καθεστώς Βρετανικού Δικαίου. Δεν είναι θέμα επιλογής. Έτσι. Από τη στιγμή που είναι η ίδια λογική της εθελοντικής ανταλλαγής που σε οδηγεί εκεί. Έτσι. Το βασικό δεν είναι αυτό όμως. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που λένε ότι ο κ. Παπαδήμος είναι διορισμένος πρωθυπουργός, ότι αυτή η Βουλή είναι παράνομη, ό,τι και να υπογράψει είναι άκυρο ή ακυρωτέο. Καταλαβαίνετε γιατί έχει σημασία με όσους υπογράψει. Γι' αυτό καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία έχει να λέμε και να υποστηρίζουμε ότι αυτή είναι παράνομη. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Γιατί στο βαθμό που αν κάνουμε το λάθος, αυτό το τραγικό λάθος που κάνουν τα κόμματα της αριστεράς, και αποδεχτούμε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη λογική, τι είχαμε χθες, τι είχαμε και σήμερα, καπιταλισμό έχουμε, δεν τρέχει τίποτα, είτε διορισμένος ο πρωθυπουργός, είτε εκλεγμένος ο πρωθυπουργός με αυτές τις συνθήκες το ίδιο και το αυτό, τότε δίνουμε τα νομικά επιχειρήματα στο οποιοδήποτε Γερμανό Γάλλο να σου πει μετά, ακόμη και αν τους ανατρέψεις, να σου πει ναι, φίλε μου, αλλά έχει υπογράψει. Όσο λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η Βουλή είναι τελείως παράνομη κατά πάτηση του συντάγματος και θα πρέπει να καθίσει το σκαμνί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο υπουργό και βουλευτή που του έχει ψηφίσει, τότε δημιουργείς προϋποθέσεις για να αρνηθείς όλες τις πράξεις που έχει υπογράψει. Αυτό το λένε όλοι οι νομικοί της χώρας και μπορούν να τεκμηριωθεί συγκεκριμένα. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό και ενώ θα σας πω ένα παράδειγμα για μένα τι με εκνεύρισε. Με έχουν εκνεύρισει πάρα πολλά, θα σας πω τι με εκνεύρισε. Εγώ υπόθηκε ότι εδώ είναι το μαύρο μέτωπο. Το είπε η κυρία Παπαρίγα. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ το προσυπογράφω και το χρησιμοποιώ και σαν όρο για να καταλαβαινόμαστε. Μετά το διορισμό και Παπαδήμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κατάφορη παραβίαση λαϊκής κυριαρχίας ο διορισμός του Παπαδήμου. Απόλυτα δίκιο. Τότε τι νόημα έχει να πας στο Μαξίμου και να βρίσκεσαι με τον Πρωθυπουργό του μαύρου μετόπου και τη κατάφορη παραβίαση τη λαϊκή κυριαρχία και να βγαίνει απλά έξω και να κάνει πολιτικέ δηλώσει. Εμεί διαφωνούμε με την πολιτική. Και αντί να πει ότι εγώ διαφωνώ με το καθεστώ ολόκληρο, θα πρέπει να ανατραπεί εδώ και τώρα, να μπούμε σε διαδικασία υπηρεσιακή, εδώ και τώρα εκλογέ, να δούμε πώ θα πει διαχωρά ο Σάκο. Και δεν λένε μόνο ότι να πάμε σε εκλογέ, αλλά δεν λένε ότι αυτό είναι παράνομο το καθεστώ. Όχι. Δεν ζητάνε παράνομο, γιατί αν λέγανε ότι είναι παράνομο, θα έπρεπε να κάνουν αυτό που κάνανε άλλοι πριν από αυτούς. Να σηκωθούν να φύγουν από το κοινοβούλιο. Να καταθέσουν τη βουλευτική τους ιδιότητα, να κατέβουν στον κόσμο, να τον οργανώσουν και να ανατρέψουν το ταχύτερο δυνατό αυτό το καθεστώς πριν υπογράψει. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως έγινε τον Απρίλιο του 36, τον Απρίλιο του 36, όταν ψηφίστηκε ο Μεταξάς τότε. Μα αυτό λέω. Περίμενε, να σου πω. Μα αυτό λέω. Δεν το κάνανε. Εγώ αυτό τους κατηγορώ. Τον Απρίλιο του 36, όταν υπογράφτηκε, όταν ψηφίστηκε από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τους Βασιλικούς, τους Βασιλόφρονες, Λαϊκό Κόμμα και τους Ελευθερών και όλους τους υπόλοιπους, η κυβέρνηση Μεταξά και τους κατηγορούσαν. Και υπήρχε τότε το θέμα, όταν ολοφάνερο ότι πηγαίναμε σε φασιστική δικτατορία, μέσα 5 μήνες μετά, τι κάνανε. 5 βουλευτές του Φιλελεύθερου Κόμματος, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο παππούς. Και το σύνολο των βουλευτών της αριστεράς, του τότε Παλαϊκού Μετώπου, αποχώρησαν από τη Βουλή, κατήγγειλαν την πράξη ως έναρξη φασιστικού εκτροπής της χώρας και πήγαν και οργάνωσαν τον κόσμο με τη λαϊκή εξέγερση στη Θεσσαλονίκη, έστω και αναπέτυχε, αλλά οργάνωσαν λαϊκή εξέγερση. Αυτό θα έπρεπε να κάνει. Πώς? Όχι, αλλά ήταν ισχνές οι δυνάμεις τους.
ήταν ισχνές οι δυνάμεις σου. Σήμερα δεν είναι η ίδια κατάσταση. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, αν πηγαίναμε με αυτή τη λογική, τότε θα είχαμε παραδοθεί. Άμα είναι να μην δώσω τη μάχη για τη δημοκρατία, να υπερασπίσω τη δημοκρατία όταν απειλείται, έστω και με κίνδυνο να χάσω. Αλλά πρέπει να δώσεις. Γιατί έτσι όπως πάμε, θα τη χάσουμε τη δημοκρατία. Αυτά τις ελάχιστες δημοκρατικές ελευθερίες που έχουμε, δηλαδή ποια δημοκρατία. Και από μάνο δεν θα έχω κάνει καν την κίνηση να τη διασώσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σπέρνω και αυταπάτες στον κόσμο ότι κοίταξε ρε φίλε, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρθουν οι εκλογές, θα φτιάξω εγώ ένα ψηφοδέλτιο, θα μέθεις να με ψηφίσεις και θα καθαρίσουμε. Όσο δείτε εσείς αυτές τις εκλογές, να με φτύσετε. Γιατί αυτές τις εκλογές δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ, όσο το πολιτικό σύστημα και εκεί η Μερκοζή δεν είναι σίγουροι ότι θα έχουν διάδοχη κατάσταση υπέρ τους. Εδώ με ένα δημοψήφισμα που ψέλισε ο Παπανδρέου και έγινε ο χαμός. Θα σου δώσουν τώρα το δικαίωμα να ψηφίζεις και όλα μάλιστα ελεύθερα. Σοβαρολογείτε. Αυτό είναι που πάμε να διασφαλίσουμε, να υπερασπιστούμε. Εάν ο λαός δεν κινητοποιηθεί τώρα, μαζικά, οργανωμένα, να βρούμε τον τρόπο να το συζητήσουμε, είναι συλλογική απόβαση. Αυτό δεν είναι υπόβαση κανένα ιστρούκτορα να δώσει εντολή να κινηθεί ο λαός. Αν δεν δούμε τον τρόπο να κινητοποιηθούμε τώρα, εκλογές ελεύθερες ή σχετικώς ελεύθερες, έστω με τους όρους του κοινοβουλευτισμού που το ξέραμε μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να δούμε σε αυτόν τον τόπο. Ούτε στη δεύτερη παρουσία. Και επειδή ξέρουν ότι αυτοί που έχουν στη Βουλή προτάσουν την κρατική επιδότηση των κομμάτων και τις βουλευτικές αποζημιώσεις πάνω και πέρα από τα δικαιώματα του λαού, ξέρουν πολύ καλά ότι θα γαυγίσουν στη γωνία τους, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Η δική μας είναι δική μας ιστορία, του καθενός από εμάς, για το τι μπορούμε να κάνουμε, να υπερασπιστούμε τα λιγοστά που μας έχουν απομείνει, ώστε να κερδίσουμε τη χώρα μας. Γι' αυτό λέω, δεν είναι να μείνουμε μόνο σε αυτά. Στη δική μας ιστορία. Είναι δική μας, όλων μας. Επιτρέπετε. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Να κάνω μια διαπίστωση πρώτα, ότι το μνημόνιο πέτυχε απολύτως. Ήταν προγραμματισμένο να συμβεί. Δεν συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που λένε ότι εμείς δεν το εφαρμόζουμε σωστά. Το μνημόνιο υπεγράφει για να μην οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα ή μάλλον να οδηγήσει στα αποτελέσματα που έχει οδηγήσει. Το πρόβλημά μας είναι πολιτικό βασικά. Δηλαδή δεν υπάρχει φορέας πολιτικός ο οποίος θα συνενώσει τις διάσπαρες δυνάμεις της κοινωνίας μεταξύ των οποίων και εμάς κάθε ώρα και θα εμπνεύσει, θα καθοδηγήσει, θα δύσει με ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο τον αγώνα που πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να νικήσουμε. Η μυρολατρεία, πολλές φορές και η ητοπάθεια είναι κακή σύμβουλη. Και επειδή ο χρόνος δεν περσεύει, αυτό είναι επίγουσα ανάγκη. Θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς και είσαστε άξιοι συγχαρητήρων που γυρνάτε στην Ελλάδα και κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνατε, ότι στην κοινωνία υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ελαττώνεται, αλλά υπάρχει σύγχυση. Και πολλές φορές αναρωτιέσαι τι επικρατεί στον εγκέφαλο πολλών ανθρώπων με τις ηλιθιότητες που ακούς, παρόλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Ο χρόνος λοιπόν δεν περσεύει. Ο πολιτικός φορέας ελείπει, διότι από τους υπάρχοντες κανείς δεν έχει κατορθώσει με αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, με σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, αλλά που έχουν ξεκάθαρους σκοπούς. Αυτό είναι το πολιτικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι άλυτο. Και αυτό διαφωνώ μόνο σε ένα κομμάτι από αυτό που είπατε. Εκλογές θα γίνουνε. Με όσους πάνε να ψηφίσουν, διότι πολλοί προσανατολίζονται, νομίζουν ότι είναι επαναστατική πράξη η αποχή, που είναι μεγάλο λάθος, αλλά στο τέλος δεν πειράζει, ας ψηφίσει και το 50% και το 40%. Στο τέλος θα βγάλει μία σούπα των υπαρχόντων. Άρα πρόβλημα, λύση του προβλήματος, μηδέν. Είμαστε λοιπόν η σύγχυση στην υπηρεσία της ανανδρίας. Αποτέλεσμα και λύση, μηδέν, όσο δεν δημιουργείται ο φορέας αυτός.
Συμμερίζομαι απόλυτα τον προβληματισμό σας και το συμμεριζόμουν εξ αρχής. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζήτησα ότι εφόσον η κατάσταση, οι συνθήκες και τα προτάγματα αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, ο αγώνας που πρέπει να γίνει είναι βαθύτατα απελευθερωτικός. Και εφόσον είναι βαθύτατα απελευθερωτικός, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο εθνικό απελευθερωτικό επίπεδο. Με αυτή την έννοια το λέω. Εθνικός και κοινωνικά απελευθερωτικός αγώνας. Ταυτόχρονα στο εθνικό επίπεδο και το κοινωνικό. Λοιπόν, και θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο ΕΑΜ. Έτσι είχα πει από το 2009. Τα γράφω και τα λέω. Βεβαίως με τα συνεμένα προτάγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε στην άκρη ανάμεσα στο λαό να διεκδικήσουμε την ενότητά του, βάζοντας στην άκρη τις επιμέρους διαχωριστικές γραμμές. Αν είναι ο άλλος δεξιός, αριστερός ή κεντρός. Δεν χωράνε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σώσουμε το σπίτι που το οποίο το έχουν βάλει φωτιά για να μείνει το οικόπεδο. Αυτό το σε ενδιαφέρει. Να καεί ο κόσμος που έχει μείνει μες στο σπίτι, να διαλυθεί το σπίτι και να πάρουν το οικόπεδο. Άλλωστε, οι ιδιοκτήτες, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες του οικόπεδου και του σπίτι έχουν πάρει τα σημικά και τα έχουν βγάλει έξω. Έχουν καλύψει αυτή την. Έχουν κάνει την καβάτσα τους και έχει μείνει ο Κοσμάκης. Αυτό που πρόσφερε η εμπειρία, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, η εμπειρία των κινημάτων των πλατιών, αυτό που ζήσαμε δηλαδή το καλοκαίρι, είναι ότι υπήρξε για πρώτη φορά η υλική δύναμη εκείνη, η κρίσιμη μάζα εκείνη που μπόρεσε να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόπλασμα. Και αυτό υπηρετώ. Εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης αυτού του πράγματος. Δηλαδή, δημιουργήσαμε ένα τέτοιο μέτωπο, ώστε ανεξάρτητα με το αν προέρχεται κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ ή την αριστερά, να προτάξει τα πέντε βασικά ζητήματα που είπαμε προηγουμένως, που αποτελούν τα ελάχιστα δυνατά για να στρίψει το καράβι. Ρώτα, να αλλάξει ρώτα το καράβι. Και αυτό είναι το χρέος που είπαμε, το δεν αναγνωρίζω, δεν πληρώνω το χρέος. Το δεύτερο είναι αποδέσμευση από το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΟΝΕ. Το τρίτο είναι ακυρωτές ή ακύρωση όλων των πράξεων που έγιναν είτε κάτω από το τραπέζι είτε πάνω από το τραπέζι στο όνομα του ελληνικού λαού και σε βάρος του ελληνικού λαού από 5 Μαΐου μέχρι σήμερα. Τέταρτο, να καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου όλοι αυτοί που φέρανε την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, αλλά και το σύγχρονο δοσυλλογισμό. Γιατί τι να κάνουμε, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω διαφορετικά όταν σου λέει ο Άνος, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βεντζέλος, τι λέει? Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μου δινόταν η ευκαιρία να εφαρμόσω την πολιτική που πιστεύω ως καλή ή ωφέλιμη για την Ελλάδα. Δηλαδή έχει δώσει. Ναι, λέω ότι. Ο Πάγκαλος. Ο Βενιζέλος προσφάτως στο ελληνοαμερικανικό οικονομικό επιμελητήριο είπε αυτό που σας λέω. Με λίγα λόγια μας λέει ότι είναι εντολοδόχος, έχει δώσει το λόγο του σε ξένα κέντρα και καθεστώτα και υπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό με βάση το νόμο του 45 που δίκασε στους δοσύλλογους της κατοχής είναι πράξη εσχάτης προδοσίας και δικάζεται ως τέτοια. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να δικαστούν και να δικαστούν όχι μόνο για το ηθικό δίκαιο, δηλαδή για την ικανοποίηση, την ηθική ικανοποίηση του λαού, αλλά γιατί μας δίνουν και εμάς τα νομικά επιχειρήματα να πούμε παιδιά από τους προηγούμενους. Δεν ξέρουμε εμείς τίποτα σαν λαός από εδώ και μπρος. Λοιπόν, και το τελευταίο, κατάκτηση της δημοκρατίας επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Που σημαίνει τι? Να κατακτηθεί να θεσμοθετηθεί ένα τέτοιο πολιτικό καθεστώς που να επιτρέπει ώστε η λαϊκή εντολή να μην γίνει όπλο ενάντια στο λαό ξανά και να κατοχυρωθεί και να υπερασπιστεί και να υπερασπιστούμε αυτό που λέμε και στην πράξη μπορεί να το συζητάμε εν αγωνίως, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Αυτά τα πέντε ζητήματα μας ενώνουν εμάς σε αυτό που ονομάσαμε νέο παλαϊκό μέτωπο, γιατί δεν θέλαμε να το ονομάσουμε ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι παλαϊκό γιατί αφορά όλο το λαό ή τη συντριπτική του πλειοψηφία. Είναι ενιαίο γιατί είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρός, είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία και έχουμε να αναδείξουμε τη βασική διαχωριστική γραμμή. Ποια είναι αυτή η σημερινή διαχωριστική γραμμή? Πατριώτες, δημοκράτες από τη μια και δοσύλλογοι από την άλλη. Δεν υπάρχει άλλη διαχωριστική γραμμή σήμερα. Όποιος προσπαθεί να τη διαχύσει ή να τη συγχύσει ή να την αλλάξει, είναι πράκτορας του εχθρού, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση γινόμαστε. Ευτυχώς,
Αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις 16 Ιουλίου που ιδρύθηκε το νέο Παλαϊκό Μέτωπο μέχρι σήμερα, βλέπουμε μια δραματική αύξηση των γραμμών του και της κινητοποίησης του λαού. Τέτοιο πράγμα, αν και εντρυφώ στα ζητήματα της ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας και των κινημάτων στην Ελλάδα, δεν το έχω ξανασυζητήσει ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα. Χιλιάδες άνθρωποι εντάσσονται με αυτή την ιστορία. Και να μου επιτρέψετε να θεωρώ μεγάλη μου τιμή, παρά το γεγονός ότι εγώ η ιδεολογία μου είναι γνωστή και ο χώρος όπου προέρχομαι γνωστός, θεωρώ μεγάλη μου τιμή το ότι βρίσκομαι στο μετερίζι με ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες τους θεωρούσα ιδεολογικά αντίπαλους ή και εχθρούς. Και μου κάνουν την τιμή να με θεωρούν συναγωνιστή, σύντροφο ενόπλης, σύντροφο στον κοινό αγώνα, στο ίδιο μετερίζει. Άνθρωποι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Πασόκ ή από την αριστερά. Αυτό είναι το καινούριο μήνυμα που φέρνει το Παλαϊκό Μέτωπο. Και σας πληροφορώ, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, μπορείτε εύκολα να το δείτε κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο ή κάνοντας μια βόλτα στην Αθήνα ή στους μεγάλους πυρήνες που δημιουργούνται, να δείτε ότι αυτή τη στιγμή μια χούφτα άνθρωποι, 500 ήμασταν όταν ιδρύθηκε, σήμερα μετρίονται σε δεκάδες χιλιάδες. Και αυτό δυναμώνει. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε τη διαφορά. Δεν με καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι φτιαχτήκαμε για να δώσουμε τη μάχη. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι αυτός σκοπός οι βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι αυτός σκοπός το αν θα φορέσουμε γραβάτα και κουστούμι βουλευτή. Εμείς δημιουργήθηκαμε να ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Και στο βαθμό που αυτό προωθείται και κατακτιέται, το ΕΠΑΜ θα διαλυθεί. Είναι στη δική του διακήρυξη. Δεν έχουμε λόγο. Ο στόχος μας είναι να βοηθηθεί ο λαός, η φιλοδοξία. Να βοηθηθεί ο λαός να απαλλαγεί από αυτόν, από αυτή την κατάσταση, από αυτό το καθεστώς. Στον βαθμό που το πετυχαίνει, δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας μετά τραβάει το δρόμο του. Αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε. Σε αυτά τα 5 προτάγματα. Και ας μείνει ο καθένας με τη δική του ερμηνεία της πραγματικότητας. Εγώ κάνω διαφορετική ερμηνεία από ό,τι κάνει ο συναγωνιστής μου για την πραγματικότητα, τον τρόπο που καταλαβαίνουμε τα πράγματα ή τι όραμα έχουμε για την κοινωνία. Έχουμε αγωνιστές. Και σας πληροφορώ ότι έχουμε αγωνιστές που μπορώ πολύ πιο εύκολα να συνεννοηθώ για τα άμεσα, για τη μάχη στα άμεσα, για την καθημερινή πράξη του αγώνα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορεί ο καπιταλισμός να αναμορφωθεί, να το πω έτσι χοντρά για να καταλαβαινόμαστε, και με ανθρώπους οι οποίοι που μιλάνε και στο όνομα του σοσιαλισμού και παλεύουν για το σοσιαλισμό. Όμως τώρα παλεύουμε για την επιβίωση ενός ολόκληρου λαού, για την επιβίωση μιας ολόκληρης χώρας. Και μετά, όταν απελευθερωθεί ο λαός, όταν ο λαός πραγματικά έχει την ελευθερία να κρίνει και να επιλέξει ελεύθερα, θα επιλέξει η πλειοψηφία του ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Και επειδή έχω πλήρη εμπιστοσύνη, γι' αυτό αγωνίζομαι τον τρόπο που αγωνίζομαι, γι' αυτό έχω την ιδεολογία που έχω. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο λαό, θα ακολουθήσω αυτό που θα επιλέξει ο λαός μου. Δεν έχω κανένα λόγο να ζητάω εκ προημίου να προσκυνήσει το Θεό μου για να πολεμήσουμε τα αυτονόητα, για να παλέψουμε για τα αυτονόητα, τα αυτονόητα για τον καθένα μας. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Δεν τελειώ. Ο κύριος Κατσαρός, δεν θυμάμαι, δεν κάνω λάθος, και αυτή η ερώτηση που υπάρχει, ίσως δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία ή όχι, είναι η εξής. Θα συνεργαστείτε λοιπόν, κύριε Καζάκη, με όλα όλους τους σχηματισμούς, όπως είναι η Σπίθα, κάποιο κόμμα αποστράτων, δεν ξέρω, δεν τα θυμάμαι και όλα, αυτή τη στιγμή βγαίνουν συνέχεια, με σκοπό αυτό το οποίο λέτε, την υπεράσπιση της πατρίδας, της Ελλάδας? Εμείς έχουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Το έχουμε κάνει, έχουμε κάνει ήδη συσκέψεις, προσπαθούμε και συζητάμε με όλους τη δυνατότητα κοινής συμπαράταξης μπροστά στο πρόβλημα. Αλλά εμείς δεν συζητάμε για το πόσες έδρες θα μοιράσουμε μεταξύ μας. Και μου γεμίζει μεγάλη αγανάκτηση, όπως και στους άλλους συναγωνιστές που ξέρω πολλούς και από πολλούς χώρους, αυτά που γίνονται σήμερα. Ασχολούνται με το ποια ψηφοδέλτια θα καταρτιστούν, ποιος θα βγει από τα ψηφοδέλτια πιο μπροστά, είτε στην αριστερά είτε αλλού, και δεν ασχολούνται με το πρόταγμα. Δηλαδή, τι πάμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, ακριβώς? Τι πάμε να υπερασπιστούμε? Ποια είναι τα προτάγματά μας? Ποια είναι τα αιτήματά μας? Όχι.
Συζητάμε μόνο πώς θα μοιραστούμε την κρατική επιδότηση του μέλλοντος. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία εμείς δεν μπαίνουμε. Απλά λέμε, όποιος συμφωνεί στα προτάγματα αυτά που θέτουμε, είμαστε εδώ, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε θέσεις, ούτε τίποτα, από κοινού να προσπαθήσουμε αυτό που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, στο λαό, στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους παρευρεθήκατε στη συζήτηση τη σημερινή. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πεπτουδέοντος. Είμαστε εδώ, ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Οι εξελίξεις τρέχουν και τα γεγονότα. Και πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να ξαναέρθετε και να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, όποιος δεν θα κάνει αίτηση, εδώ απέσω μπορεί να κάνει αίτηση. Ευχαριστώ. Για μένα. Να κάνω μια ερώτηση. Συγχαρητήρια κιόλας. Καταστατικό και λοιπά.